Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο και όχι μόνο. Καλησπέρα κύριε Τρέγια. Καλησπέρα στους ακροατές της εκπομπής Radio Marmita. Συντροφιά Παρέτσα, θα πάμε μαζί όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 8 με 10. Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12. Εδώ πριν πω τα διαδικαστικά να πω ότι είναι στα τελευταία δευτερόλεπτα το παιχνίδι του Άρη με την Κατάια, ούτε ξέρω ποια εθνικότητα είναι αυτή. Είναι handball, παίζεται. Δεν ξέρω. Είναι 83-79, 20 δευτερόλεπτα. Ο Άρης έχει. Από το σκορ, μάλλον μπάσκετ είναι αυτό. Ναι, από το σκορ είναι μάλλον μπάσκετ. Ναι, εντάξει. Φάουλ η Κατάια. Πώς? Φάουλ. Όχι, το όνομα. Κατάια. Εγώ μια Κατάνια ξέρω στην Ιταλία. Κατάνια, κάταγμα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Κατάγια. Ναι. Τι είναι αυτό, ρε. Αυτή μας κέρδισε στο. Α, Φιλανδοί. Φιλανδοί. Το θυμήθηκα γιατί μας κέρδισαν στο παλέ. Θυμάμαι που το λέγαμε. Αυτή είναι. Αυτή, ρε φίλε, είναι η βοηθή του Άι Βασίλη. Τώρα δεν πρέπει να έχουν. Καλά, τώρα εσύ παίζεις και σε μια διοργάνωση που είναι πολύ αναβαθμισμένη, το Champions League. Όχι βέβαια, αλλά είναι πιο πάνω από αυτήν. Πιο πάνω, είναι διοργάνωση. Πιο πάνω. Έκανα, πήρα μπρος. Πιο πάνω. Ξεκίνησε. Τρίποντο για τρίποντο ήταν, γιατί βλέπω, λέει, ελεύθερη βολή μία από τις τρεις. Το τρένο του Παπαθεοδόρου ξεκίνησε. Πάει, πνίγηκε. Απ' τη μύτη μου βγήκε το νερό. Πήγες να πεις. Άστοχη. Μάλλον είναι διαβασμένη αυτή, γιατί μας κάνανε φάουλ. Γιατί στις προσωπικές βολές έχουμε κάτω από 50%, κάπου εκεί 50%. Είσαι καλά, 50%. Σε έφυγε το νερό, εντάξει. Το νερό βγήκε από τη μύτη. Τι να έκανε, ο άνθρωπος δεύτερη συνεχόμενη νίκη της Ευρώπας. Συντριβάνι με έκανε. Βέβαια, ρε φίλε, δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Ούτε ξέρω ποιος. Έλα, από τους 8-4 πέραν θα περάσει. Θα περάσει τρένο. Ποιος? Η αρμάδα του Παπαθεοδόρου. Η αρμάδα. Πολύ χαμηλό μπάτζετ κιόλας. Σωστά. Εύστοχη κι άλλη. 83-81, 20 δευτερόλεπτα. 83-81, ητάτε. Ητάτε. Ήταν 11 πόντους μπροστά. Εγώ είπα την άποψή μου. Θεωρώ ότι καλό είναι να τελειώνει από αυτή την διοργάνωση που έτσι κι αλλιώς είναι η διοργάνωση πλάκας. Πόσο θέλει η δικιά σου? Η δικιά μου είναι ακόμη πιο. Θέλει 5 δευτερόλεπτα. 83-81, δεν ξέρω τι. Αυτοί έχουν και προφανώς τελείωσε το μάτς. Δεν ξέρω. Α, φάλαν και τρίποντο σε νεκρό στα 2 δευτερόλεπτα. 86-81 τελείωσε. Θα πούμε το τελικό αποτέλεσμα σε λίγο. Κρίμα. Σε βλέπω, δάκρυσες. Όχι, ρε φίλε, ομάδα της πόλης. Τι λέει, παιδιά. Ένα θα σας πω. Σε μία ήταν. Α, στο πρώτο μάτσα, στο παλέ εδώ, γιατί το βλέπαμε. Στην ΕΡΤΡΙΑ ήταν, ναι. Με το που τελείωσε, έκανε αθόρυβα παλαμάκια. Ήταν παλαμάκια με σιγαστήρα. Έκανε. Δεν ακουγόταν. Είσαι κακοπροαίρετος. Είμαι κακοπροαίρετος. Εγώ πάντα λυπάμαι όταν χάνουν ομάδες της πόλης. Αλλά επειδή ζήσαμε και μεγάλες στιγμές εμείς, φίλε, με το μπάσκετ. Ναι. Είναι κατάντια κάποιοι Φιλανδοί να κερδίζουν τον Άρη. Άκου. Τότε ήταν μεγάλες και οι δύο ομάδες. Στεναχώρια, έτσι. Ναι. Όπως έβλεπα και τον ΠΑΟΚ χθες, πριν κερδίσει με διαφορά 20-30 πόντους, πόσους κέρδισε. Ναι. Ο Πάβα στην Τσεχία. Αυτή είναι μεγάλη ομάδα, όντως. Γιατί μας είπες για Φιλανδούς. Κλάι Μάιν είναι τώρα και οι δύο. Αλλά αυτοί οι Τσέχοι στην πρώτη περίοδο και λίγο στη δεύτερη κάναν 9 στα 9 τρίποντα. Ναι, μου το είπες θες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς δεν γίνονται. Άμα σουτάρεις μόνος γίνονται. 9 στα 9. Ναι. Κάτσε να πω. Α, όχι. Καλά, για να μην λέμε ψέματα, δεν ξέρω αν το δείχνει καν το παιχνίδι. Εγώ το βλέπω από ένα site στοιχηματικό. Κάτσε, τώρα λέει 86-83 και θέλει 9 δευτερόλεπτα. Μπαίνω εγώ στο αυτό εδώ. Και αυτό βλέπω, ρε. Λέω μπάσκετ, όχι live πουθενά και δεν το ξέρω. Μπορεί να το έχει στο live. YouTube. Νομίζω το έχει εδώ live. Το έχει live, άρα τι το λέω. Live, λέει Κατάγια, λέει. Όχι, live εννοεί προφανώς εδώ στο All About Arts μπήκες. Live εννοεί τη διαμόρφωση του score. Δεν μπορεί να το έχει. Λες να το έχει live. Είστε εδώ για να δείτε το live, λέει ο άνθρωπος. Να το. Το live τη διαμόρφωση. 86-83 Γιάννης Παραπονιάρης. Ωραία. 9 δεύτερα για το τέλος. Εγώ τι είπα. Time out για την Κατάγια. Κατάγια. Κατάγια, βρε, Κατάγια. Εδώ Κατάγια τι λέει. Time out για την Κατάγια. 86-83. 9 δευτερόλεπτα. Ποιος έβαλετε. Ευτυχώς βάλαμε βολές, αλλά θα. Α. Μια έχει και live σχολιασμό. Κύριε Αγγέλων, έχετε παραμικρή ευδεξία. Πρέπει να φύγετε μόνος από την ομάδα. Δεν τα διαβάζει. Ναι. Άντε, γιατί κούρασε όλο το θέμα. Φύγε τώρα. Επαναλαμβάνω. Το σχόλιο μου. Καλό είναι και όπως άμα χάσει, νομίζω τελειώνει και το. Βάλ το αγόρι μου, λέει ένας. Μάλλον τρίποντο χτυπάει. Ναι, αρχίσουμε να πανηγυρίσουμε. Βάλουμε και κάτι. Πολλά αρνητικά σχόλια. Άντε, Αγγέλου, τον Μπούλο, παρέα με Πάκο, σε βλέπω. Θεία σου καταδύσατε τον Άρη. Ο Γουλιέλμος το παίζει στο στοίχημα, λέει. Από εκεί να κάνει απόσβεση. Μπράβο, τι διαβάζει τώρα. Είναι αυτά, δεν τρέπεστε που τα γράφετε αυτά. Και εσύ δεν τρέπεστε που τα διαβάζει. Πώς τα επιτρέπουν κιόλα. Δεν τα διαβάζουν.
Τι είναι η face control. Ναι. Λίξτε το να ησυχάσουμε. Έσχος. Έσχος, ντροπή. Το αστείο είναι ότι παίζουν στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Αυτό είναι σωστό. Διότι το ήθελαν οι ξένοι παίχτες μας. Αυτό οποίοι είναι σωστό. Παίζουν λες και είναι Αγγαρία. Σωστό. Αυτό το μήνυμα του φίλου είναι σωστότατο. Ο Άρης παίζει στην Ευρώπη. Τέλειωσε, δεν τέλειωσε. Φάουλ έκανε. 7 δευτερόλεπτα φάουλ. Ποιο. Μία να βάλει. Ο Άρης. Έχει την μπάλα. Αυτή αφού φάουλ. Ναι, ρε. Δύσκολο. Φάουλ. Μία βολή να βάλουν τελείωσε. Τι δύσκολα. Φτάνει, μην διαβάζει άλλα αυτά. Τι μην διαβάζει, τι διαβάζει. Εγώ τα διαβάζω. Και ξανατρώ τρίποντο, ρε μαύρα χάλια. Εύστοχη τελείωσε. 87-83. Καλύτερα, επαναλαμβάνω. Γεια σα τώρα, άστο, μην το. Εντάξει, εντάξει. Επαναλαμβάνω. Προσκαλώ είναι να τελειώνει και από αυτή τη διοργάνωση τη πλάκα. Τη πιο πλάκα, γιατί τη πλάκα είναι αυτή που παίζει ο Πάοκ. Επαναλαμβάνω. Τη πιο πλάκα είναι αυτή που παίζει ο Άρης. Μια που αποκλείστηκε από τη διοργάνωση τη πλάκα, πήγε στην πιο πλάκα. Το καλό είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παίζουν. Αύριο παίζουν αυτοί. Πού παίζουν αυτοί? Όχι αύριο, μεθαύριο. Τι είναι αυτή η Champions League παίζουν. Η Ευρωλίγκα. 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 Ευρωλίγκα παίζουν αυτοί. Ο Ο Γιανακόπουλος δεν έκανε, γιατί τον θυμάμαι πέρσι τον Μπούλο έλεγε από την Ευρωλίγκα. Δεν. 88-86, βάλαμε τρίποντο προφανώς. Ένα δευτερόλεπτο κάναμε φάουλ. Τι γίνεται, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν το λες καλύτερα για το Εσκομπάρ. Να πω και το Εσκομπάρ. Και θα πεις και το τελικό σκορ μόλις πεις και το ναι, σκορ. Ωραία, σωστότατος. Πραγματικά έκανες to the point παρατήρηση. Λοιπόν. Πάμε στους βασικούς υποστηρικτές εκπομπές. Σε φόρμα αυτές τις μέρες. Σε φόρμα, όχι, παντελόνι βλέπω. Τι φόρμα. Από κάτω δεν είδες. Α, δεν είδες. Έχει και κάτω από το παντελόνι φόρμα. Εννοεί. Να πούμε ότι ο βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4 είναι το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Αθέων, τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για τα ρεζερβές σας, ειδικά τις νύχτες σαν την σημερινή που έχει Champions League. 2311-208-301. Είναι ανοιχτά το Escobar από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Το ωραίτερο στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος. Με κρύα πιάτα, με καθαρά ποτά και φυσικά με τον Μάνο Καλογεράκη και τον Νίκο τον Μπουγάτσα να υπογράφουν για το αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέει ο Ζάγος. Αλήθεια λέει, να πάτε να καραγουστάρετε το Escobar και σαν σπορ καφέ, αλλά και σαν ένα υπέροχο μπαράκι με special μουσική, καθαρά ποτά και υπέροχο περιβάλλον. Να πούμε εδώ και το στοίχημα δεν θα το εκτελέσει σήμερα, την δεν θα το πληρώσει σήμερα. Την άλλη εβδομάδα λόγω του Champions League, εντάξει. Μου λέει Τάσο, δεν μπορώ. Κόσμο έχει ο Θεμανιάς, εντάξει. Okay. Λογικό. Τα στοιχήματα πρέπει να πληρώνονται και είναι ένα ακόμα από τα πάμπολα κερδισμένα στοιχήματα που έχω φέρεσαι από Πάο Κάρης. Πάο Κάρης από Αριανό. Φέρεσαι καμιά παρέα, μην ξεχνιέσαι. Θα φέρω φιλαράκι μου. Ζάχο. Φέρω φιλαράκι μέσα μου. Να μην φέρει καμία ζάχο. Να πω τέλος παιχνιδιού, 88-86 τελικό αποτέλεσμα. Όχι, ρε. Προς το καλό. Ναι, απογοητεύτηκε ο Τρέγιας. Ένα δάκρυ βλέπω από το αριστερό του μάτι να κυλά. Κρέμα. Σκούπισε το. Κρέμα. Κύριε Τρέγια. Ορίστε. Τι θα πάμε, time out. Να στέλνουμε χαιρετίσματα σε πάρα πολλά παιδιά από τα επιτροπικά που μας ακούνε. Είναι πάρα πολλοί οι φίλοι που ακούνε σήμερα Ράδιο Μαρμίτα εδώ με Τρέγια και Drooling. Να πούμε ότι με μεγάλη λύπη μας χθες μαύρησε η ομάδα στο Facebook τα επιτροπικά ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα όσα γίνονται τον τελευταίο καιρό στην γνωστή εκπομπή. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας σε όλα τα παλικάρια που επέλεξαν σήμερα να ακούσουν Ράδιο Μαρμίτα με Drooling και Τρέγια. Νομίζω ότι σε μία από τις επόμενες εκπομπές μέσα στην εβδομάδα λογικά θα έχουμε και Μπουγάτσα. Και Μπουγάτσα. Άμα τον καταφέρεις, όντως. Το δικό μου χτυπάει, το έχω συντόνιση. Οκ. Ναι. Άστο, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι και βραδιά Champions League. Ήδη έχουμε δύο αγώνες εν εξελίξη, Ζάχο. Στον κωδικό 1509 Τσέσεκα Μόσκας Ρώμα από νωρίς στο 0-1. Στον κωδικό 1508 Βαλένθια Young Boys πριν από λίγο 1-0. Αυτά είναι τα ματσάκια που ξεκίνησαν στις 8 παραπέρα. Μπορείς να κάνεις τη Βαλένθια 1-1 και στο άλλο και στο δεύτερο μήχρονο να γίνει να βάλει goal, ένα goal. Όχι goal goal τη Βαλένθια. Όχι, τη Βαλένθια την έχω χει ημίχρονο. Την άλλη την Τσέσεκα την έχω goal goal. 15 λεπτάκια. 15 λεπτάκια, 11 λεπτάκια. 34 βλέπω. Δεν ξέρω, Φίλιππα. Πάει το μισό ευρώ μου. Δεν μου πάει. Πάει το μισό. Δεν μου πάει. Πιο πιθα... Δεν μου πάει για να βάλει γκολ η Young Boys.
Το εύχομαι βέβαια. Εμένα δεν μου πάει. Ήλπιζα να αντέξει ένα ημίχρονο. Το φάγανε τον κολτά. Σωστά. Εντάξει, στοιχηματικά σωστά έπαιξε. Να μην έχει ενοχέ. Ναι, τέλο πάντων. Έπαιξε με το ποσοστό. Καλά, μισό ευρώ έπαιξε. Εντάξει, φίλο σου έπαιξε. Λοιπόν, το βράδυ στι 10 έχουμε ματσάρε. Μπενφίκα Άγιαξ. Βλέπει κανένα διπλό εδώ. Μπενφίκα Άγιαξ. Άσο. Προχώρα έτσι για να δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ άσο δεν βλέπω εδώ. Άσο δεν βλέπεις. Δεν βλέπω. Χ2 άρα. Βλέπω Χ2, ναι. Ωραία, προχώρα. Manchester City, Σαχτάρ Ντόνετσκ. Άσο και over. Άσο και over. Goal, goal. Όχι, να το κάνω καλύτερο. Θα σκοράρουν και οι δύο και θα βγει άσο. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί άσο και over μπορεί να είναι και 3-0, κατάλαβες. Εγώ λέω ότι αυτό μπορεί να βγει Χ ημίχρονο άσο τελικό. Για προχώρα. Ναι. Αλλά το δίνω και goal, goal. 15-13, κωδικός Λιόν Χόφενχάιμ. Άσο. Χινάρι, χινάρι, ναι, 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 από άσο. Εδώ μέχρι την Ουγγαρία. Άσο. Και η φίλη μας η Βικτόρια Πίλτζεν με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Βικτόρια Ρεάλ Μαδρίτης, χι ημίχρονο δύο τελικό. 0-3. Ναι. 0-3. Έδωσε και σκορ. Και Juventus, Manchester United. Όχι, αυτό είναι Juventus. Ασάρα. Ασάρα από εδώ μέχρι την Καλκιδόνα. Λοιπόν, εγώ θα το λίγο, χι λέω αυτό το μάτς και γκολ-γκολ. Για προχώρα. Δεν τι να προχωρήσω. Είμαι... Α, και Bayern Άικ είναι σήμερα. Ναι, Bayern Άικ. Δημήτρη, σήμερα είναι Bayern Άικ. Ναι, σήμερα. Διπλό. Καλά, τα συνεταιράκια. Τα συνεταιράκια, Δημήτρη μου. Και τα υποστήριξε, ρε φίλε. Κίτρινα, εδώ με πει κίτρινα βορρά. Αργιανόκια, εξή, είπε συνεταιράκια. Να μα φάνε, δεν χορταίνουν. Έλαβε, το είδαμε το φιλικό τώρα με στο ΟΑΚΑ. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό δεν παίζει. Με καλθό, καμία σχέση το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Δεν παίζει ο Παναθηναϊκό σε Ευρώπη να μα φάνε. Με έξι ελλείψει και ο άλλο έβαλε κεντρικό αμυντικό δίμο τον Μπάσα. Δημήτρη, εγώ κάνω πλάκα. Γιατί δίνει 34 φορέ τα λεφτά σου πληρώνει το διπλό τη ΑΕΚ και του λέω για πλάκα διπλό. Έλα τα συνεταιράκια. Μην το λες για πλάκα. Γιατί η Μπάγκερ είναι στα χάλια της. Στα χάλια της η Μπάγκερ. Στα πολύ κάτω της είναι. Αλλά ο άλλος ο Τσιγκουνάρας δεν έδωσε φράγκο. Ο Μάνταλος κόντεψε να πάθει καρδιακό επεισόδιο προχθές. Τι λες, στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Παράτησε την μπάλα, ρε. Έβγαινε μόνος του τέτοιο και παράτησε την μπάλα. Δεν μπορούσε, ρε. Να τον τράβηξε κάποιος προσαγωγός. Ποιος τον τράβηξε, ρε. Τι έγινε. Τι το τράβηξε. Βλέπω τα τσάκ, τα ξέρεις καλά και τώρα. Μα βλέπω, παρακολουθώ. Φέτος δεν είναι... Ένα Young Boys. Πω, δεν γίνονται αυτά τα καλά, πράγματα. Καλά, αφού το είπα, το γυρίσουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έβαλε όλα Young Boys. Αχ, ποια είναι αυτή. Πού την ξέρω εγώ αυτή να παρήστε. Η αποστολή είναι. Εκνευρισμένος ο Τραμπ έβρισε δημοσιογράφη. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Καλά κάνει. Ναι. Πρόεδρος είναι ότι τρελός είναι. Τρελός είναι. Τα σίδερα είναι. Κανονικός. Όχι, απλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πλούσιος, δεν έχει ανάγκη κανέναν, ναι. Οπότε κατάλαβες, ένα παραπάνω. Μόλις, Δημήτρη, πιάσαμε το κόλπο για την άκη μας, το γύρισε στον Τραμπ, ένα Young Boys. Ένα Young Boys, ρε, το πιάνω, ρε φίλε. Θα βαράνει από κάτω έτσι, δεν νομίζουμε ότι γίνεται σεισμός. Μια χαρά, μπράβο, ρε. Θα μας συμφέρει. Είσαι λαγοπόδαρο. 6 ελλείψεις είχε η ΑΕΚ. Μπράβο. Άδειο ΟΑΚΑ, ναι. Έρχονται από δύο μπουρκουμέδες με ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Και ο Ερέρα. Από τον Πάοκ Παναθηναϊκό, ποιο βάζει. Από Πανιόνιο και Πάοκ. Και βάζει ο Ερέρα, ρε φίλε. Γι' αυτό τον διώξαμε. Τον Μπάσα. Γι' αυτό τον διώξαμε. Στόπερ, ενώ έχει Δημήτρη και Σόουζα. Μα γι' αυτό τον διώξαμε. Και ανακαλύπτει Νάτο. Ότι πρέπει να βάλει και την κοινή κορυφή, ενώ δεν έχει πάντα παίξει. Πάντα ο την κοινή στον Ατρόμητο κορυφή έπαιζε. Ρε. Τι έπαιζε. Κορυφή έπαιζε. 10 γκολ έβαλε. Στον Άρη πότε έπαιξε κορυφή. Έπαιξε και στον Άρη. Ποιο δεν έπαιξε κορυφή άμα έπαιξε αυτό. Όταν δεν έπαιζε ο Γιουνέ. Πάντω. Ανάλυσες πολύ ωραία, γιατί τα ψιλοείπαμε χθες, θα ξαναεντρυφήσουμε στο θέμα. Ναι. Ανάλυσες πολύ ωραία τους λόγους, οι οποίοι έφυγε, ήταν ένας από τους σοβαρούς λόγους που έφυγε. Πού είναι ρε, το φιλικό. Ποιο φιλικό. Ανοίξτε τα ποδαράκια σας. Ποιο φιλικό. Κάποια καρτούν εδώ πέρα σε άλλους αδερφικούς σταθμούς. Θα ανοίξει τα πόδια, θα ανοίξει τα μπούτια ο Ατρόμητος. Τα άνοιξε. Ο Ξερόλας. Ο Ασάρα ήταν. Ρόμπα έγινε, ξεκούμποτη. Έπαιρνε και άλλη μια φορά ρόμπα ξεκούμποτη έγινε. Σε έπαιρνε και χ. Το φιλικό και το φιλικό. Τι με έπαιρνε και εκεί. Σε έπαιρνε και εκεί. Γιατί ρε φίλε με πάρει εκεί. Σε έπαιρνε να χάσει και γιατί να πάρει. Κάτσε, πώς θα πάρω να με πάρει εκεί, αφού είναι δική μου ομάδα δορυφόρος. Η ΑΕΚ, φοβάσαι αυτή την ΑΕΚ και αυτόν τον Ολυμπιακό. Βρε, άλλο λέω εγώ. Τι, άλλο λέω, από ποιο θα χάσει. Δεν φοβάμαι. Άμα δεν φοβάσαι. Εγώ μιλάω για κάτι συγκεκριμένο τώρα. Όλη την εβδομάδα λέγανε κάποιοι αντιπαοξίδες κουνάβια, πραγματικά κουνάβια. Και εγώ το έλεγα, χι. Λέγανε, δικιά σας ομάδα, ανοίξτε τα μπούτια, ο Ατρόμητος με -3 και θα περάσει ο ΠΑΟΚ τρένο και ομάδα δορυφόρος και το φιλικό και το φιλικό. Αλλού ήταν το φιλικό. Γιατί δεν λες ότι δίνεις ένα πόντο στον Ατρόμητο για να μην έχουμε καμιά περίπτωση να τον περάσουμε. Γιατί δεν λες αυτό το πράγμα. Ποιος να έχει περίπτωση. Ο Άρης.
Ο Άρης τον περάσει τον Ατρόμητο. Γιατί να μην τον περάσει. 11 βαθμούς διαφορά έχει. Όχι, 32 10. Έχει, ρε. 21 έχει, 9 έχει. 9 ναι, 11 έχει ο ΠΑΟΚ από τον Άρη νομίζω. 11 έχει ο, ναι. ο ΠΑΟΚ από τον Άρη. 9 είναι λίγοι. 9, όχι, δεν είναι και πολύ όμως. Την Κυριακή θα γίνουν 6. Τι θα γίνουν. Δευτέρα μάλλον, γιατί Δευτέρα πες. Θα κερδίσει στη. Πάντως η ΑΕΚ θα χάσει. Ναι. Ο Ατρόμητος θα χάσει. Πού θα χάσει την ΑΕΚ. Με αυτή την ΑΕΚ. Ναι. Που θα παίξει τώρα με την Πάγια και θα ψοφήσει. Καλά, τα πούμε μετά τον break. Για να δω. Αυτό ήταν τον break. Αυτό ήταν. Είπες θα πήγαμε τέτοιο. Πάμε στο διάλειμμα. Α, διαπάμε στο διάλειμμα. Νομίζω θα πήγαινε. Λοιπόν, ναι. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα τσακωθούμε μετά το διάλειμμα. Ωραίες μουσικές παίζει, Ιωάννη, έτσι συνεχίζουμε για να πάμε. Σωστό. Πάμε, διάλειμμα και ερχόμαστε. Τζάμπα, 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 χαρήκαμε ρε παιδιά. Ρε, τι καφενείο μαύρη είναι. Γάτα είσαι, εγώ είμαι μαύρη γάτα, ρε. Κατσίκι που είπε δεν μπορεί να βάλει γκολ Γιουγκ Μπόι, σοφάρισε. Το γύρισα. Τι το γύρισε πολύ όμω και από τι δύο πλευρέ και έγινε 2-1. Το παραγύρισε. Ημίχρονο είναι. Κατσίκι με οπλέ. Πάει το μισό ευρώ. Δώστο. Ξαφανίστηκε. 2-1 ημίχρονο η Βαλένθια. Και 0-1 CSKA Ρώμα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα ημιχρόνου. Έτσι. Είπαμε και δώσαμε προγνωστικά για τα 1, 2, 3, 4, 5, 6 μάτς του Champions League για το βράδυ. 10 η ώρα είναι τα υπόλοιπα μάτς. Θα προλάβουμε να δούμε. Το βράδυ τι, είσαι με την ΑΕΚ? Όχι, με τη Manchester είμαι. Ναι, δεν σε νοιάζει η ΑΕΚ? Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Θες να χάσει? Από όταν παίζουν ελληνικές ομάδες, να σου πω την αλήθεια, ναι. Μόνο τον Άρη υποστηρίζω, καμία άλλη. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα παίζει Bayern Άικα. Τι αισθήματα έχεις γι' αυτό? Τέσσερα έριξε. Ας φάνε. Ίσως. Τι ωραία. Ίσως πικ. Ωραία, μπράβο το κανάλι του Προέδρου, ωραία πράγματα. Τι έδειχνε, ρε. Μια παρτούζα. Τι έδειχνε? Παρτούζα. Πώς εκφράζεσαι έτσι, δημόσια. Παρτούζα, ρε φίλε, πάρτι με ούζα. Α, πάρτι με ούζα. Λοιπόν. Ναι. Ψηλή ήταν, τρία άτομα τα θυμάμαι τη δική μας, το δικό μας πέρασμα από την τέτοια που είχε έρθει και με Κασκόλ μετά και με τα Λουκατόνικ. Ναι. Θυμάμαι ναι. Τότε. Ναι. Ναι, γιατί με είχατε πρίξει, με είχατε σπάσει τα νεύρα και εσύ ναι. Και ο άλλος ο Στόγιαν. Μην το λες, μην το. Εντάξει, ρε φίλε, πλακίτσα. Εγώ τι σου έλεγα. Εγώ. Όχι, εσύ κάνει πλακ. Αυτό ακούει μπορεί να. Ζωάχο, γιατί με λέει, θα μου πει. Θα μου το έλεγε. Ναι, εγώ τι σε έλεγα, θα κερδίσει ο Άρης. Σέρβος και αυτοκοτά. Στόγιαν Κράτης. Στόγιαν Κράτης, ναι. Στόγιαν Βράγκοβιτς. Το Βράγκοβιτς εσύ. Εσύ ποιον Στόγιαν έλεγε. Τον άλλο, τον μουσικοσυνθέτη. Ποιον. Πώς το λένε, ρε. Δεν ξέρω, μουσικοσυνθέτη από Στόγιαν, μήπως θα μπέρδεψε λίγο. Όχι, ρε. Δεν θα το θυμηθώ και θα σου πω. Μου λες τον Μπρέγκοβιτς, μου λες. Όχι, ρε, τον Μπρέγκοβιτς. Φίλο Νταλάρα να πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Προηγουμένως έδειχνε εδώ πέρα και αυτό είδες προφανώς. Τα καλεστία τι ήταν αυτά. Οπισθίων ήταν νομίζω τα καλεστία. Το διάβασα αυτό. Καλεστία οπισθίων. Ναι. Μα, είδα να κάτι... μην το πω διαφορετικά και μάλλον ναι, σαν δύο ναι, γιατί. Είδα κάτι εντυπωσιακές ναι. Παρουσίες. Για αυτό το μάτσο έγινε γαρίδα. Είδα και κάτι σαβούρες, δε φίλε. Ναι. Σαν παραλεπίπεδο τραπέζι ήταν η μία να πούμε. Όντως. Και έγινε λίγο εκεί πέρα. Ναι, είχαμε ένα θέμα. Η άλλη ήταν σαν τσαλακωμένος ρόμβος ναι. Από πίσω. Μπράβο. Και τι μαλώσανε. Μαλώσαν γιατί προφανώς η μία αμφισβήτησε τα πρωτεία της άλλης και έγινε. Το διάβασα στο ίντερνετ βασικά. Και ποια τώρα... κέρδισε. Δε. Βασικά, άκου τώρα τι έχουν ναι. Γίνει. Τα περισσότερα τώρα, πέραν του καλαμπουριού, αυτό είναι δεδομένο. Τα περισσότερα δελτία ειδήσεων, αν δεις, βλέπεις μία είδηση που την βλέπεις στο διαδίκτυο το μεσημέρι και το βράδυ τη βλέπεις την ίδια είδηση στις ειδήσεις. Και τα παίζουν φυσικά και τα βιντεάκια και τέτοια από εκεί. Γι' αυτό οι δημοσιογράφοι και οι. Να μην το πω έτσι διαφορετικά χάνουν πολύ σε δουλειά διότι πλέον η τεχνολογία τους έχει αντικαταστήσει κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Βλέπεις οι ειδήσεις παίζουν τα περισσότερα, το βλέπεις εσύ το πρωί μία είδηση, βιντεάκι το βλέπεις το ίδιο βιντεάκι το βράδυ στο ναι. Χατζη Νικολάου στις, αμανάτη, νάτα, πες αυτά νάτα. Τι να τα πω. Νάτα, δείχνει 0-2. Λοιπόν, και λέγαμε για το μάτς. Να ενημερώσουμε λίγο κάτι για να το μάτς. Και να πάμε και στα θεματάκια. Η υπόθεση πρόκριση για τους ομίλους του Champions League. Τι, δυσκόλεψε. Για τον Πατριάρχη του ελληνικού βόλεϊ για τον ΠΑΟΚ. Γίνεται βουνό μετά την ήττα που γνώρισε από την πολύ καλύτερη και διαβασμένη, εξαιρετικά διαβασμένη United Volley της Φραγκφούρτης. Έφυγε με καθαρή νίκη 0-3 μέσα από το ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena. Άντε, γεια. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να κάνει ολική ανατροπή και πλέον θα χρειαστούν 4 σετ για να προκριθεί, κάτι το οποίο φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο. Όχι όμως ακατόρθωτο. Για τον Πατριάρχη πες το. Έτσι πέρασε εμείς στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Για τον Πατριάρχη ξαναπέσω. Για τον Πατριάρχη του Λυκού Βόλου. Τον τελευταίο ετών τουλάχιστον.
Πατριάρχη. Έτσι πέρασε μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Είχε χάσει 3, είχε κερδίσει 3-2 ναι. μέσα στο παλατάκι. Άσε τώρα. Έχασε στην Κωνσταντινούπολη 3-2 και στο χρυσό σετ 15-13. Άσε τώρα, τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Τα Λουκατόνικ ήρθαν στο βόλεϊ μου. 0-3-0-3. Φραγκφούρτη είσαι, ρε φίλε. Φραγκφούρτη. Ποια Φραγκφούρτη που σα το πει. Λουκάνικα Φραγκφούρτη. Ολική ανατροπή. 4 σετ, γιατί όχι. Σίγουρα. Αυτοί έχουν πλέον το άγχο. Θα με πνίξει σήμερα. Και να σε καλά. Να πούμε ότι είχε 1500 οπαδούς σήμερα στο παρατάκι. Σε περίπτωση... 1500 είχε. Ναι, 1500. Ναι. Με τι ολογράμματα ήταν, όχι. Κανονική φίλε, ήταν. Τι να κάνω, το γράφει τώρα, έγκρι το site. Έγκρι το αφού είναι τέτοιο, το πιστεύω. Εντάξει. Σε περίπτωση που δεν μπόρεσε να κάνει την ολική ανατροπή ο ΠΑΟΚ, ναι. Οι Ασπρόμαυροι θα συνεχίσουν στο, στην υποδιέστερη διοργάνωση του κυπέλου. Πώς λέγεται αυτό, Σεβ Καπ. Πώς? Σεβ Καπ. Σεβ. Για να δούμε τι θα κάνει η αρμάδα του Σέργιου Στάνκου. Του Πατριάρχη, ξαναπέσω, του Πατριάρχη του Βόλου. Εντάξει, δεν το λέμε συνέχεια. Δεν το εμπεδώσαμε. Δεν θα χρησιμοποιήσει συνεχείς ίδιους χαρακτηρισμούς. Χαρακτηρισμούς. Λοιπόν. Έχουμε και ματσάρα. Ευρωπαϊκό ματς αύριο για τον ΠΑΟΚ. Στην Ουγγαρία, στη Βίντη, εκεί που καλείται να πάρει το διπλό για να βλέπει με μεγαλύτερες πιθανότητες. Πώς είναι ο Όμιλος τώρα, οι βαθμοί τώρα, δεν ξέρω τους βαθμούς, σοβαρά. Τώρα δεν το θυμάμαι, εγώ τρεις βαθμούς έχει ο ΠΑΟΚ, μία νίκη ναι. με την Μπάτε Μπορίσο, και δύο ήττες έχει. Μία ήττα έχει με την Τζέλσι και μία με τη Βίντι. Δηλαδή άμα φέρεις και η γεια σας λέει. Όχι, δεν τελειώνει ακόμα, έχει άλλα δύο μάτς. Άλλοι έξι πόντι, δεν ξέρεις. Τώρα μου πεις το ένα είναι έξω στην Τζέλσι. Αλλά όλοι, ναι, τώρα το θυμήθηκα, όλοι άλλοι, οι Τζέλσι έχουν τρεις βαθμούς, ναι, όχι. Νομίζω η Τζέλσι έχει εννιά. Και άλλοι, ο ΠΑΟΚ έχει τρεις, η Βίντι τρεις και η Μπατεσκύλια Λέστε τρεις. Ναι. Ναι, ωραία. Δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ πάρει τώρα διπλό, κάτσε έχει να... το πάνω χέρι. Κάτσε να δω τι το δίνει τώρα. Πες έχει το πάνω χέρι γιατί έχει ένα μάτς μετά εκτός με την Τζέλσι που εκεί λογικά χάνεις. Α, σου πω ότι το δίνει στοιχηματικός έτσι για να δούμε λίγο. Και μετά έχει άλλο ένα μάτς εδώ με την Μπάτε Μπόρισοφ. Κι όμως έχει τον ΠΑΟΚ φαβορί, φιλτάτε. Τον έχει λέει γιατί... 3-30 βλέπω εδώ σε, ναι, ένα, ναι. σε αυτό που παίζω εγώ. Ναι, ναι. 3-30 ο Άσος, 3-30 το Χ και 2-40 ο ΠΑΟΚ. Μισό ευρώ θα ξαναβάλω στον Άσο, να σου πω την αλήθεια. Στοιχηματικά καθαρά. Μια που σε κέρδισαν εδώ, γιατί να με σε κέρδισουν και εκεί. Δεν κατάλαβα. 3-30, 2-40 τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ και το διπλό αξίζει, να πούμε την αλήθεια. Λοιπόν, για λέγε εσύ το ρεπορτάζ εκεί πέρα, τι διαβάζεις. Το ρεπορτάζ τι να πω, ρε φίλε, θα είναι ο Μαουρίσιο, είναι έτοιμος. Είναι στην αποστολή, είναι τιμοπόλεμος, αλλά νομίζω ότι δεν θα ξεκινήσει το αυριανό παιχνίδι. Θα είναι στον πάγκο φυσικά, όπως δήλωσε και στις δηλώσεις που έκανε, γιατί είχε συνέντευξη τύπου πριν ξεκινήσουμε του Ρασβάνου Τσέσκου. Θα διαβάσουμε μερικά σημεία μετά τις 9 από τον και τώρα διάβασα, γιατί μετά τις 9 μπορεί... Τι είπε, εντάξει, ανάλογα ρε φίλε, πώς θα εξελιχθεί, αν έχουμε γράμμες, okay, θα προηγηθούν οι γράμμες, αν δεν έχουμε... Θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Να πούμε ότι ο ΠΑΟ καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ που έχασε τους βαθμούς, δηλαδή όχι ότι είναι με βαθμολογία, με πόντους είναι. Με πόντους είναι, αλλά αν ισοβαθμίσεις, δεν ξέρω τι παίζει ρόλο. Αν θυμάμαι καλά... Τα μεταξύ τους παιχνίδια... Όχι, τα μεταξύ τους δεν πρέπει να αντάσω. Τώρα, άσχετα... Πρώτα επίδεση. Ναι, πρέπει να μετράει αυτό στην αρχή. Δεν είναι τα μεταξύ τους. Είναι και τα μεταξύ, καλό είναι, γιατί ο ΠΑΟΚ έριξε 4 στη Μπάτε Μπορίσοφ. Έφαγε ένα. Είναι 4-3 ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Έχει βάλει 4 γκολ και φάει 3. Ένα από την Τζέλσι και 2 από τη Βίντ. Ναι. Και έχει βάλει. Όχι, και ένα έφαγε την Μπάτε Μπορίσοφ. 1-4. 4-4 είναι. 4-4. 4-4. Ναι. Πρέπει να έχει. Νομίζω το goal average είναι. Θα δούμε. Το πρώτο, νομίζω, για το UEFA. Ούτε τα μεταξύ τους είναι πολύ από τις τελευταίες, νομίζω, περιπτώσεις. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο να πεις ή θα διαβάσεις τέτοιο. Τίποτα. Οι Ρουμάνοι είπαν ότι έκανε ένα πρώτο στραβό βήμα, πρώτο λάθος βήμα για τον Λουτσέσκου, αναφερόμενοι στην ισοπαλία που πήρε ο Ατρόμητος από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και δεν έγινε το 9-9. Το αναφέρουν αυτοί οι Ρουμάνοι. Είναι... πάρα πολύ ορεξάτη για να προχωρήσουν. Οι Ούγγροι, συγγνώμη. Θέλουν, επειδή είπα Λουτσέσκου, πήγα πιο δίπλα. Ούγγροι. Οι Ούγγροι, από ό,τι λένε, είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι γιατί θέλουν να συνεχίσουν στη διοργάνωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να συνεχίσουν στη διοργάνωση και για το πρεστίζ της ομάδας, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Αυτό θέλει, νομίζω, και ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να το,
διαχειριστεί να κρατήσει δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να αφοσιωθεί πιο πολύ στην υπόθεση πρωτάθλημα, στην υπόθεση τίτλος. Αλλά δεν μπορεί να αμελήσει και μια ευρωπαϊκή διοργάνωση εκεί που νομίζω έχει γράψει λαμπρές βραδιές. Εγώ λέω ότι θα αποχωρήσει διακριτικός, λέω. Έτσι λέω. Τι γι' αυτό θα το παίξω και θα το παίξω άσο. Γιατί λέω, μακάρι να βγω λάθος, ότι θα αποχωρήσει διακριτικός από το. Για να αφοσιωθεί το πρωτάθλημα. Ναι, έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω, κάνω μια μαντεψιά. Μακάρι να κάνω λάθος και να προχωρήσετε και να φάτε τα μούτρα σας και να έχετε και απόλυση στο πρωτάθλημα. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω γιατί πιστεύω ότι θα αποχωρήσει. Γι' αυτό πιστεύω και έβαζε και τους. Μέχρι τώρα. Έβαλε στο πρώτο μάτς. Δεν ξεκούρασε κάποιους παίκτες με τη Βίντι. Μέχρι τώρα όλες οι ευχές σας. Ρε, εσύ στο πρώτο μάτς δεν ξεκούρασε κάποιους. Τι με ρωτάς, τι με εγώ, ρε, δημοσιογράφος, ρεπόρτερ. Δεν ξεκούρασε. Δεν ήσουν εδώ πέρα, δεν ήσουν. Ποιον ξεκούρασε. Δεν ξεκούρασε παίκτες. Δεν είναι τον Καρέλη. Δεν είναι και βασικό τον Καρέλη, θα μας πλάκα μας κάνει. Μια χαρά είναι ο Καρέλη. Τι, μια χαρά είναι ο Καρέλη. Δεν είχε ο Άρντα. Μουρημένο ο Άρντα ήταν. Ναι, ρε, ο Καρέλη είναι ο βασικό σεντερφόρ. Όχι. Αυτό σου λέω. Αν θέλει κάτι πολύ, βάζει το βασικό. Έβαλε Πρίγιοβιτς μετά. Το Νεύσο 80. Έβαλε. Εντάξει, καλά. Εγώ λέω ότι εκεί είναι. Τουλάχιστον αν ήμουν εγώ προπονητής του ΠΑΟΚ, αυτό θα έκανα. Είχε βάλει Σαχόφα, αν θυμάμαι καλά. Στο κέντρο είχε βάλει Καρέλη, είχε κάνει ένα σχετικό rotation. Λοιπόν, τελείωσες. Να πω κι εγώ δύο πραγματάκια για Ερέρα. Να πεις κάτι ήθελα να πω, το ξέχασα. Με έχεις τρελάνει. Τι σε ξέρεις. Λοιπόν, στα παραλυπόμενα από την απόλυση παύλα κοινή συνενέση λύση συνεργασίας με τον Πάκο Ερέρα. Δύο πραγματάκια θα πούμε. Πρώτον, την άποψή μου, καλά την είπα χθες, θα την ψιλοεπαναλάβω. Αυτό που θεωρώ εγώ ιδανικό αυτή τη στιγμή είναι να έρθει ένας άνθρωπος, γιατί ακούμε, παίζουν καταρχήν πολλά ονόματα, πιστεύω διάβασες και εσύ, έτσι. Ναι. Και Ελλήνων και ξένων προπονητών. Δηλαδή αυτό που παίζει τελευταία είναι ένας Δανός, ο οποίος ήταν στην Κύπρο με το ΑΠΟΕΛ και πήγαινε καλά κτλ. Τέλος πάντων, Κρίστιανσεν. Κρίστιανσεν. Υπάρχει και μοντέλο Κρίστιανσεν, μην τα μπερδεύεις. Υπάρχει τέτοιο. Ναι, ο διαιτητής που έπαιξε, ποιο είχε παίξει, ένα Κρίστιανσεν, δεν ήταν κι αυτός. Νομίζω. Λοιπόν, για μένα θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να έρθει ένας ή Έλληνας ή ξένος, ο οποίος να έχει γνώση του ελληνικού πρωτάθλημα. Γιατί αν έρθει κάποιος τώρα σε στυλ Ερέρα, δηλαδή ένας άνθρωπος που πρώτη φορά έρχεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, πρώτη φορά ούτε καν θα ξέρει τις ομάδες, μπορεί να ξέρει το κυπριακό πρωτάθλημα, το ελληνικό δεν το ξέρει. Μέχρι να εγκλιματιστεί. Νομίζω θα περάσουν αρκετά. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Ναι. Θα σου αντιπαρατεθώ λέγοντάς ότι ο Άρης δεν ήταν έτοιμος για να διώξει τον προπονητή. Είπα την άποψή μου. Εγώ θα του έδινα άλλη μια εβδομάδα διορία για το μάτς να το επαναλάβουμε. Γιατί πολύ sorry σε διακόπτω και θα πεις. Γιατί μπαίνουν και αρκετοί φίλοι που δεν άκουσαν χθες τέτοιο. Να πω ότι για μένα, αν ήμουν εγώ ο πρόεδρος, θα τον κρατούσα και για το μάτς με τον Απόλλωνα, γιατί μετά υπάρχει και διακοπή πρωταθλήματος, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ακόμη και αν θες να κάνεις αλλαγή, έχεις 15 μέρες μπροστά να φέρεις έναν άλλον. Και είναι ένα μάτς το οποίο, επαναλαμβάνω, τα τρία μάτς που έχασε ο Άρης, είναι μάτς τα οποία υπήρχε και η πιθανότητα να τα χάσει και τα τρία. Δεν ήταν κάτι το παράλογο. Λοιπόν, άρα έρχεται ένα μάτς. Κάτσε ρε φίλε. Έρχεται ένα μάτς. Ρε φίλε τώρα, εδώ θα βαρεύω. Κάτι αυτό που δεν θα πεις. Το είπα και χθες αυτό. Υπήρχε πιθανότητα να χάσει. Εσύ έλεγες 7 βαθμούς θα πάρεις. Ναι, γιατί. Εγώ σου έλεγα ένα και έπεσα έξω. Ναι. Δηλαδή έλεγα με πάω, κάεκο. Εγώ τι είπα τώρα από αυτό που διαφωνείς. Θα πάρεις ένα βαθμό, εσύ έλεγες να πάρω 7. Όχι, όχι. Ένα λεπτό. Ένα. Τριπλές έλεγα εγώ και στα τρία μάτσα είπα. Και με τον Πάουκ είπα τριπλή. Πιστεύω θα κερδίσει η ομάδα. Βαθμούς έλεγες, θα είμαι ευχαριστημένος να πάρω. Όχι. Και τώρα λες. Πρόβλεψα ότι θα πάρουμε 7, ρε φίλε. Αυτό πρόβλεψα. Και τώρα πρόβλεψα θα δει και η μήχονά σου τελικό. Έχασα. Άλλο η πρόβλεψη και άλλο η σιγουριά. Δεν σου είπα. Μάλιστα. Σίγουρα θα πάρουμε 7 βαθμούς. Εγώ ένα πρόβλεψα και έπεσα έξω. Ωραία, λέω εγώ. Λέω, ξαναλέω. Το είπα και χθες. Ότι ήταν τρία μάτς με ομάδες, τρεις ομάδες και πιο πλούσιες από σένα και με υλικό καλύτερο από σένα και δεν ήταν παράλογο να τα χάσω και τα τρία. Έρχεται όμως ένα μάτς το οποίο είναι παράλογο να χάσω. Βέβαια, παράλογο τρόπος του λέγει. Ποιο υπολόγιζες να μην κερδίσεις από τα τρία και έλεγες 7. Και υπολόγιζα με την ΑΕΚ. Α, με την ΑΕΚ και την ΑΕΚ έξω. Ναι. Και ήθελες να κερδίσεις ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στο. Γιατί δεν μπορούσα να κερδίσω. Ε. Δεν μπορούσα και τον ΠΑΟΚ να κερδίσω και τον Ολυμπιακό. Και εγώ τζόκερ παίζω να το πιάσω. Εντάξει, καλά. Άμα εσύ πιστεύεις ότι ήταν τόσο αδύνατο να κερδίσω τον ΠΑΟΚ, να βάλει τον πέναλτι ο Γιουνέσου 70 και να δω μετά. Αιτία, πέναλτι σου είπα, ρε τρέγια. Πέναλτι σου είπα. Άσε ευκαιρίες στο μυαλό σου. Μία διπλή ευκαιρία. Ναι, ναι. Λοιπόν, λέω.
Εσύ και εσύ ακούγεσαι και εγώ αυτά που λέμε. Okay. Λοιπόν, λέω, έρχεται ένα μάτσο όμως μπροστά, το οποίο δεν υπάρχει τουλάχιστον ο άσος. Υπάρχει μόνο το Χ και το 2. Περιμένεις, εφόσον τον έχεις, να δεις τι θα κάνει και τι ποδόσφαιρο θα παίξει η ομάδα με μια υποδερέστερη θεωρητικά ομάδα και αναλόγως κρίνεις. Αν βλέπεις ότι αυτό που θεωρείς σε εισαγωγικά σαν αρρώστια που υπάρχει στην ομάδα υπάρχει και σε αυτό το μάτς, το στέλνεις. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος μάλιστα. Πάντως, ακόμη και να κέρδιζε. Να ξέρεις με τον ερχομό Ματζουράκη. Πιανού? Επειδή τον είδα τον, ναι, τον Απόνος Μύρης μέσα στην, ναι, Τούμπα. Τι έκανες. Παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Τίποτα. Έκανε φάση στην Τούμπα ο Απόλλων. Παίζει, ναι. Έκανε δύο φάσεις. Έκανε δύο φάσεις. Ναι. Να βλέπουμε και εμείς τραγικά. Παίζει, παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ιδίως, ναι, μετά τον ερχομό Ματζουράκη. Δεν στο λέω για να σε πικάρω. Είναι όχι, πραγματικότητα. Εντάξει. Και από τον Ολυμπιακό έχασε δύσκολα, αλλά έχασε πρόσεξε. Έχασε δύσκολα στο 90 και τον έχει κόψει και ένα ανύπαρκτο φσάκι. Στον Ολυμπιακό, ναι, πέρασε Ολυμπιακό κάτω από ψέντα. Λοιπόν, ναι, είναι επικίνδυνη ομάδα. Πήρε τον πρώτο βαθμό εκτός με τον Όφη. Νομίζω ότι επειδή είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν είδα φάεις με τον Όφη, να σου πω την αλήθεια. Ούτε εγώ το είδα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι επειδή την είδα την ομάδα από κοντά, είναι, ναι, ένα καλό σύνολο που, ωραία, μπορεί να κάνει ζημία. Έχει ένα μείον αυτό το μάτσο όμως. Το είπα και χθες. Πήρε τον πρώτο βαθμό, αυτό σημαίνει ότι εκτός έδρας ανεβαίνει ψυχολογικά. Ψυχολογία, βέβαια. Και τι άλλο. Υπάρχει μια ομάδα στα πολύ κοντά, ο Αστέρας Τρίπολης, που έχει 5 βαθμούς. Δηλαδή με νίκη ο Απόνος Μύρνης, ναι, αρχίζει και ψιλοελπίζει, ψιλοκάνει σχέδια, βέβαια, για κάτι. Ενώ με ήττα είναι εντελώς γιάζεις. Βέβαια, καλά, όχι, εντελώς γιάζεις δεν είναι, γιατί τέλος πάντων. Σου εντελώς είπα ένα όμως στοιχείο, ναι, που το είπες και εσύ τώρα, ναι, όχι αθελά σου, έτσι το περιέγραψες, ότι ο Απόλλων παίζει όμως για ένα μόνο αποτέλεσμα. Κατάλαβες. Ναι. Πιο δηλαδή, να σου το πω αλλιώς. Είναι 0-0 ή 1-1 στο 80. Ναι. Ο Απόλλων θα ζητήσει το παιχνίδι. Δεν θα πει 1-1 καλό είναι ένα πονταλάκι. Τον Άρη δεν τον παίρνει να κάνει άλλη στραβή με τον τελευταίο, με τον Ουραγό. Πρέπει να, ναι, αποδείξει ότι, δεν ότι έφτυγε ο προπονητής. Ναι, ρε παιδί. Και φεύγοντας ο προπονητής που θα πας με περισσιακό με τον Τερζίδα, πας. Δεν ξέρω. Άμα με τον Τερζίδα πας. Δεν είμαι ο Καρυπίδης. Και με τον Τερζίδα πας. Με τον Τερζίδα πας να παίξεις. Σαν υπηρεσιακό και με τον προπονητή, ναι, της ΚΑΠΑ 19. Άρα αυτό είναι ένα, ναι, ακόμη, άμα πάω με τον, δεν ξέρω, ναι, τον Τερζή πόσο είπε, ναι, τον, ναι, άνθρωπο, ναι, ένα ακόμη τέτοιο κατά, υπέρ μάλλον αυτού που λέω. Εφόσον δεν μπορούσες, εφόσον είναι να τον διώξεις, καταρχήν έχεις έτοιμο άλλον από πίσω. Α, έτσι. Με εδώ δεύτερο. Ήθελα, εδώ δεύτερο. Ήθελα να δεύτερο. Το είπα προλίγο, δεν το πιάσες. Okay. Δεν ήσουν έτοιμος να διώξεις. Δεύτερον. Δεύτερον. Εφόσον είναι να πας με τον υπηρεσιακό, γιατί να μην μείνει ο ίδιος. Γι' αυτό σου είπα, του δίνεις μία ακόμη ευκαιρία. Πρόσεξε, εγώ δεν λέω ότι ήταν λάθος που έφυγε. Δεν λέω ότι είναι λάθος. Απλά εφόσον. Γιατί δεν έγινε αυτό, Τετάρτη πήραν την απόφαση. Την είχαν μία-δύο εβδομάδες, από ό,τι φαίνεται και από τα ρεπορτάζ, στο μυαλό τους. Εφόσον έχεις στο μυαλό σου, βολιδοσκοπείς τουλάχιστον κάποιες, ναι, άλλες προτάσεις. Γιατί λοιπόν, Ζάχο, που, ναι, πολύ σωστά λες, αφού είναι να πας με υπηρεσιακό. Η γνώμη μου είναι. Φίλε, σωστά, σωστά μιλάς για μένα. Δεν έχει σημασία, ναι, που είμαστε αντίθετη ομάδα. Όχι, περισσότεροι, μπορεί κάποιο να διαφωνήσει. Οι περισσότεροι ομοδιάτες συμφωνούν, πιστεύω. Α, δεν ξέρω αυτό. Θα, γιατί, λοιπόν, κάποιος... γιατί λοιπόν δεν πήγε στη Σμύρνη να παίξει με τον κανονικό προπονητή που ξέρει την ομάδα και πάει με περισσιακό. Ίσως θα σου, να σου αυτό πω, δείχνει, θα κάνω κι εγώ απάντηση. Αυτό δείχνει, τι πιστεύω εγώ. Αυτό δείχνει ότι στο μάτι του Ολυμπιακού Ερέρα έπεσε το κεφάλι του. Και αυτό δείχνει ότι στη διοίκηση περίμεναν ενδεχομένως, αν θα γίνει στραβή που έγινε, να τον απολύσουν. Κακή κακός. Γιατί? Γιατί όπως είδαμε και σε προηγούμενες αγωνιστικές, σε κάποια δημοσιεύματα, μέσα από τον Άρη, το συγκεκριμένο, ναι, προπονητή, τον είχαν χαρακτηρίσει ανυπάκουο. Ναι. Λοιπόν, εγώ με ό,τι θέση... ναι, συνεπάγεται αυτό, ανυπάκουος. Δηλαδή τι εννοεί ο ποιητής όταν, αλλά, λέει είναι... ανυπάκουος, δεν κάνει κουμάντο ο προπονητής, όμως... δεν κατεβάζει την εντεκάδα ο προπονητής, που εγώ τα κάνω τώρα, ναι, ένα συνειρμό με αυτά που λες. Και που έλεγε και κράζει και φωνάζει, γιατί να παίζει συνέχεια ο Κολάσο. Θα σου πω. Συγγνώμη λίγο, ρε φίλε. Ναι, να απαντήσω όμως. Πες. Sorry. Να ολοκληρώσω να απαντήσω. Ολοκλήρωσε. Έτσι, γιατί κάνω ένα συνειρμό αυτή τη στιγμή. Ωραία, κάτω. Έτσι, δηλαδή ανυπάκουος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κατεβάζει κάποιους ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως δεν τους θέλουν κάποιοι. Με μεγάλα κεφάλια, λέω. Έτσι. Επιμένει συνέχεια στον Κολάσο ενώ είναι κάκιστος. Κάνει πειράματα μέσα στην ΑΕΚ, μου βάζει μπάσα, μου βάζει δικινίδες σε θέσεις που δεν έχουν ξαναπαίξει. Τουλάχιστον στον Άρη. Και όλα αυτά έφεραν τα αποτελέσματα, 4 συνεχόμενες ήττες. Γι' αυτό νομίζω ότι τον περίμεναν στη γωνία σε στραβή με τον Ολυμπιακό να φύγει. Γι' αυτό δεν πας. Άρα το ανυπάκουος πού πάει, για να, αλλά... το καταλάβω. Ότι του λέγανε ότι... το σωστό και αυτός έκανε το λάθος, δεν το κατάλαβα. Ότι ίσως να μην έπαιρνε χαρτάκι, ωραία, α, ίσως να μην έπαιρνε, ωραία, χαρτάκι και να μην έπαιζε
να μην έπαιζαν ποδοσφαιριστές ή να έπαιζαν ποδοσφαιριστές σε μικρό ποσοστό που κάποιοι ήθελαν και ήταν, να μην έπαιζαν. Άρα ήταν ανυπάκουες, λες, ότι του δίνα χαρτάκι και δεν το έπαιρνε. Αυτό εννοείς. Αυτό, το ανάποδο εννοείς. Λογικά, ναι. Ωραία. Όταν λένε ανυπάκουο, εγώ λέω να πω, γι' αυτά όταν λέμε ανυπάκουος ή κάποια άλλα δημοσιεύματα, ναι, καλό, εγώ δεν δίνω ποτέ βάση, ακόμη και αν με συμφέρουν ή αν ακόμη και κατά του ΠΑΟΚ να είναι κάποιες ομάδες που δεν συμπαθώ, ανυπόγραφα κείμενα δεν υιοθετώ ποτέ. Όποιος έχει, όπως λες και εσύ, ναι, να μην το πούμε, κοχώνες, ναι, ας γράφει το όνομά του και μετά να γράφει το κείμενο. Ανυπόγραφα δεν μετράνε για μένα. Έτσι, εκτός αν έχεις διαφωνείς εσύ. Τώρα, εγώ πήρα θέση και χθες. Πήρα χθες και χθες. Και δεν ξέρω γιατί σε έκανε και μου έλεγες και χθες ότι μπράβο, Ζάχου, αλλά αυτό μην το λες. Κάπως έτσι μου το πες. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Αν με τον καινούριο. Και δεν είναι, είναι κοινή λογική αυτό που λέω. Δεν είναι θέμα το λέω εγώ. Είναι η κοινή λογική. Αν με τον καινούριο προπονητή δω κολλάσω εντεκάδα. Πρόσεξε, εντεκάδα λέω. Ναι, για μένα. Δύο πράγματα σημαίνουν. Ή ότι παίρνει χαρτάκι ο καινούριος, άρα είχε και παρέμβαση ο Ερέρα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Συγγνώμη. Δεν μπορώ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν προσφέρει. Δεν είχε ρε φίλε για να παίζει ο Κολάσο. Λέω, αν δω. Όχι, γιατί αν δεν τον βάλει ο καινούριος, θα σου πει ο άλλος ότι ήταν επιλογή του Ερέρα να παίζει. Μερικός ανυπάκουος. Όχι. Δηλαδή, μήπως το λέγανε να βάλει αυτή την δεκάδα. Και από αυτή την δεκάδα. Έτσι, δεν τους έβαζε όλους. Να τους βάζει από τους 15, διάλεξε τους 11. Γιατί το χαρακτηρίζει αυτό, είπαμε. Πώς είναι να είναι ανυπάκος και να πέσει για να κολλάσω. Έχουμε ρόστερ, αλλά δεν έχουμε και 25 παίκτες. Πώς είναι δυνατόν να έχει χαρακτηριστεί ανυπάκος από τον Έσο και να πέσει συνέχεια για κολλάσω που δεν βλέπετε. Εγώ λέω, καινούριο προπονητή, αν δω κολλάσω, δύο πράγματα σημαίνει. Ή ότι ο κολλάσω δεν ξέρω, κάνει μαγικά τις προπονήσεις και. Άμα κάνει μαγικά στις προπονήσεις τουλάχιστον τα μισά να τα βλέπαμε και στον αγωνιστικό χώρο που δεν τα βλέπουμε, ή υπήρχε παρέμβαση για να παίζει ο Κολάσο. Και στον πριν και τώρα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Η κοινή λογική το λέει αυτό. Εκτός αν παίζει και αρχίζει να παίζει καλά. Ο Κολάσο. Το θεωρώ, ναι, το θεωρώ λίγο δύσκολο. Το θεωρώ λίγο δύσκολο, μακάρι να γίνει. Μπορεί να παίξει και ο Κατσερίδη και να παίζει καλά. Ναι, σωστά. Σωστά. Άμα περιμένω, ας πούμε, τον Κολάσο, εγώ δεν περιμένω βασικά. Ο Κατσερίδη του Άρη είναι ο Κολάσο. Ναι. Συγγνώμη, δεν είναι. Είναι, αλλά εντάξει, το background του ενός με του άλλου. Το background του ενός με του άλλου. Γιατί τον ένα τον είδαμε σε 10 παιχνίδια και τον άλλο τον είδαμε σε 2. Ναι. Αυτό έχει μια λογική που λες, αλλά το background των δύο είναι πολύ διαφορετικό. Έτσι λέω εγώ. Εισιτήρια θα πάρει στον Απόλλωνα. Εισιτήρια. Κάτι, αυτοί θα δίνουν σε όλους. Ναι. Δευτέρα είναι το μάτσο όμως. Ναι, ξέρω, θα πει ναι η αστυνομία. Τώρα και να πήρε τάσο Δευτέρα η αστυνομία. Δευτέρα δεν θα έχει κόσμο πάλι ο Άρης. Αλλιώς είναι Κυριακή, θα έχει δεν πολύ περισσότερο κόσμο. Στον Ατρόμη το είπε όχι για τον ΠΑΟ. Ναι. Δεν ξέρω. Ενώ άλλες χρονιές έλεγαν ναι. Φέτος είπαν όχι. Τέλος ναι, θα δεις, εδώ θα έχεις δίκιο. Αν πάει κάποιος άλλος οπαδός στον Ατρόμητο και θα πει ναι η αστυνομία. Αν κανένας δεν πάει, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Okay. Έτσι, πάμε είναι στο break το 9 λοιπόν, ναι, γιατί ξεφύγαμε, Γιάννη. Λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287 και 38 δικό σας. 6945-287 και 38 επίσης δικό σας. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας ή σκέψη σας στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, μπήκαμε. Μαζί. Επιστρέψαμε. Ανοίγουμε και τις γραμμές. Επαναλαμβάνω 2310-287 και 38. 6945-287 και 38. Να πω ότι στα παιχνίδια του Champions League Βαλένθια. Young Boys 3-1 και CSKA Ρώμα 1-2 έγινε από 0-1. Ισοφάρισε η CSKA 1-2 στο καπάκι η Ρώμα. Δεν μπορούσε 1-1 ήταν το ημίχρονο Βαλένθια. Καφενεία. Έλα. Έχουμε φίλο. Έχουμε όμως φίλο στην αναμονή. Να τον ακούσουμε. Πάμε. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ. Φίλε, ναι. Εσείς. Ωραία, καλησπέρα. Από Αθήνα τηλεφωνώ. Γεια σου Τάσο, γεια σου Ζάχο. Γεια σου και σένα. Το όνομά σου αν θέλεις. Γιώργος. Έλα Γιώργο. Γεια σου Γιώργη. Ζάχο, είμαι από όλων Αθηνών. Όσο και αν σα φαίνεται περίεργο που σα ακούμε εδώ κάτω. Όχι, γιατί δεν μου φαίνεται περίεργο, εντάξει. Εδώ μα παίρνει φίλε εθνικό, ομάδα εθνικό από την Πάτρα. Α, ναι, τον έχω ακούσει. Ναι, είναι φοβερό. Σα ακούμε, φίλε. Ναι. Έχω φίλου στη Θεσσαλονίκη, Αριανού και Παοξίδη, οπότε σα ξέρω και από το YouTube, οπότε γι' αυτό. Ωραία. Γεια σου. Ήσουν επιτροπικό, μήπω. Όχι, καμία σχέση. Όχι, εντάξει. Είναι ένα γκρουπ στο διαδίκτυο. Πού μένει Αθήνα, αδερφέ. Αμπελόκηπου. Αμπελόκηπους. Κέντρο Αθήνα. Και εμείς στη Θεσσαλονίκη αμπελόκηπους μένουμε. Πράσινη είναι εκεί, τι είναι πιο πολύ, πράσινη είναι αμπελόκηπους. Αμπελόκηπη ρε φίλε, Παναθηναϊκός τέρμα. Εντάξει, οκ.
Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Γκίζη. Κατάλαβα, έτσι. Ναι. Παναθηναϊκή, η φόλια των Παναθηναϊκών. Ωραία. Σε ακούμε, Γιώργο, να ακούσουμε την και άποψη σου. Στο κέντρο, αλλά και... Ναι. Λοιπόν, παίζουμε Δευτέρα μαζί, Ζάχο. Ναι, 7 η ώρα. 7 η ώρα, ναι. Ναι. Τώρα εισιτήρια δεν ξέρω, ο Απόλλωνας δίνει πάντα εισιτήρια. Αλλά τώρα λόγω ΑΕΚ δύσκολο, γιατί πριν 2 χρόνια δεν είχε δώσει. Δεν ξέρω, και ο Απόλλωνας δίνει εισιτήρια, αλλά δεν ξέρω αστυνομία τι λέει. Θα λέμε σε όλους, σε όλους. Ναι, δεν ξέρω αστυνομία τι λέει. Ναι, με την ΑΕΚ πρόπερση, με εσάς πρόπερση δεν το είχε επιτρέψει λόγω ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ πριν 2 εβδομάδες που έπαιξε με τον Απόλλωνα είχε κόσμο όμως. Ναι, η ΑΕΚ είχε, αλλά φοβόντουσαν πριν 2 χρόνια επεισόδια. Ναι, ξέρω, καταλαβαίνω. Κατάλαβες, είχε. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα δώσει εισιτήρια για τις στήρες 6-7. Ο Απόλλων μπορεί να δώσει, η αστυνομία τη λέει. Θα πει και η αστυνομία, ναι. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Πιστεύω ναι, ότι δεν, δεν, νέξι. Δεν υπάρχει κάτι σημαντικό, νομίζω, Γιώργο, για να, μη, να πει σου όχι. Λέει ότι είναι με την ΑΕΚ, επειδή ο παδί ΑΕΚ και Άρη έχουν κάποια προηγούμενα. Αυτό είναι το μόνο θέμα. Καλά, δεν βλέπει ότι οι αεξίδες. Καλά, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν με τρελάνει. Όλοι οι αεξίδες στο Πάο Κάρης κλαίγανε. Κλέγανε, σε κυνηγάνε, ρε τρελιά. Στο Άρης ΠΑΟΚ κλέγανε. Ρε τρελιά, σε κυνηγάνε να πούμε. Και χτυπιόντουσαν. Σε κυνηγάνε. Δηλαδή τον γκολ του Άρη. Μα σε κυνηγάνε να πάρουν το πρωτάθλημα. Στο 1-0 με τον Γκαρσία, στο 2 που έκανες, το γκολ που φώναξαν του Άρη, τα χανούμια, ακούστηκε από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι την Ελευσίνα. Μα είναι δεύτερη και πάνε να σου πάρουν. Αυτό ισχύει, μα ισχύει για... Γιώργο, ισχύει φυσικά, όπως και αυτό στεναχωρέθηκε για τον γκολ που έφαγε ο Άρης από τον Ολυμπιακό. Όχι γιατί κουστάρει τον Άρη, γιατί κινδυνεύει, στο μυαλό του κινδυνεύει, γιατί δεν κινδυνεύει. Καθόλου. Ναι, καλά. Εγώ ήμουνα με τη διακοπή. Στο Άρης Ολυμπιακός ήμουν με τη διακοπή. Με τη διακοπή. Διακοπή, μείον 3 και 2 να κουστάρουμε όλοι μαζί. Όχι, να γίνει διακοπή, ένα την πληρώνει. Όχι, να γίνουν επεισόδια μεταξύ των παιχτών. Μετά ξαμαλώσει παίκτες. Παίκτο δεν είναι. Να παίζουν σούτια, να πούμε, με τους παίκτες. Ναι. Να τιμωρηθείτε, να απομειθούν 4 από τον καθένα. Μείον 3 και στον καθένα. Έλα, ρε, να Γιώργη. Γουστάρει όλη η Ελλάδα. Έλα, Γιώργη, να σε ακούσω. Για πες τώρα. Εγώ δεν έχω δει Απόλλων καθόλου. Λίγο με την ΑΕΚ και τα κάνει 20 λεπτό. Δεν έχω δει άλλο Απόλλων. Η ομάδα, εμείς το ξέραμε ότι η ομάδα από το καλοκαίρι θα είναι χάλια. Φαινόταν από τις μεταγραφές, από τις κινήσεις, από τα πάντα. Δηλαδή είμαστε σίγουροι ότι είμαστε το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Ωραία. Άλλαξε 3 προπονητές. Τώρα ποιος είναι, προπονητής. Ματζουράκη σου λέω, Παουξάκη. Α, Ματζουράκη. Τον Πάουκ παίχτης. Ο Ματζουράκης. Προπονητάρα. Έχει Ματζουράκη τώρα. Έχει συμμορφώσει την ομάδα εδώ και 3 αγωνιστικές. Την έχει κάνει να φαίνεται ομάδα δηλαδή. Έχει αλλάξει. Αυτό του λέω, ρε φίλε. Πώς νομίζεις τον Πικάρο. Τον είδα εγώ τον Απόλλωνα μέσα στην Τούμπα. Εκεί ήμουνα. Έπαιξε καλά στην Τούμπα. Μπράβο, πολύ καλά στο Καραϊσκάκι και έπαιξε και καλά στην Κρήτη και θα μπορούσε να κλέψει και το διπλό εκεί στο τέλος. Δηλαδή στην Κρήτη, επειδή δεν έχουμε καθόλου εικόνα από το μάτς της Κρήτης. Δηλαδή είναι δίκαιο το Χ. Είναι δίκαιο το Χ. Το Χ είναι δίκαιο, αλλά θα μπορούσε στο τέλος, επειδή στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε με αντεπιθέσεις, έπαιξε ωραία, ναι. Έχασε και μια ευκαιρία στο 89, τραγική ο μάτς, θα μπορούσε να φύγει και με το διπλό. Δηλαδή εμείς, να σου πω την αλήθεια, δεν μείναμε ευχαριστημένοι. Παρόλο που είχαμε 0 βαθμούς και πήραμε τον πρώτο βαθμό, στο τέλος θα μπορούσαμε να το κλέψουμε το παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να πάρουμε και το διπλό. Δηλαδή, το άξιζε η ομάδα στο δεύτερο. Γιώργο, επειδή πρόσεξε σοβαρά τώρα, δεν έχω δώσει στον Απόλλωνα δηλαδή, την προσοχή μου. Είπε Μάντζιος. Ναι, λογικό. Ο Μάντζιος. Ο Μάντζιος, ποιος Μάντζιος, ο γνωστός Μάντζιος παίζει στον Απόλλωνα. Του Λεβαδιακού, ναι. Ναι, αυτός. Όχι, ο Μάντζιος του Μετρόπολης που κάνει ρεπορτάζ. Πού να ξέρω, ρε φίλε, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή, περίεργο είναι. Τι παιχτούρα, παιχτούρα μεγάλη. Άστο, φίλε, έγινε το καλοκαίρι τραγικό σχεδιασμό. Γιώργο. Ο Μάντζιος είχε να παίξει 2 χρόνια μπάλα, τον πήρε ο Απόλλωνας, τέλος πάντων. Ξεχνάς το ποδήλατο, εσύ, ρε φίλε, άμα μάθεις ποδήλατο. Άκουσες, ρώτησε τον τώρα. Ρώτησε τον με ποιον είναι, με τον Απόλλωνα ή με τον Άρη. Για ρώτησε τον. Τον Απόλλωνα πάντως συμπαθεί. Λόγω καταγωγής Απόλλωνας δεν είναι. Τι γελάς, δε φίλε. Και εγώ να σου πω από μικρός είχα μια. Σωστό. Και εγώ με τον Πανετολικό είχα έτσι μια συμπάθεια από μικρός. Επειδή είναι ο Πατατούδης από εκεί. Το Αγρίνιο. Όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο, είδες υπάρχουν αμοιβαία τα αισθήματα. Το καταλαβαίνεις. Ωραία, πες μας και ένα προγνωστικό, ας πούμε τώρα, αν και είναι λίγο νωρίς. Τι να σου πω, άμα αυτός ο αγώνας ήταν πριν από 3-4 αγωνιστικές, θα έλεγα ότι ο Άρης θα το πάρει. Τώρα, ναι. Έτσι όπως είδα την ομάδα και με τον Όφη και στο Καραϊσκάκι και λίγο στην Τούμπα. Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι την ισοπαλία την έχει ο Απόλλωνας. Ναι, αλλά εντάξει, αυτό σχολιάζαμε. Δεν ξέρω. Δικήσει, τι να σου πω. Δεν ξέρω αν ακούγεις. Δεν ξέρω και τη δική σας κατάσταση. Θα σου πω, Ο Ερέρα. Η κατάσταση του Άρη άγνωστη είναι πώς θα παρουσιαστεί. Άλλο, αυτό έλεγα και σχολίασα και με τον Τάσο εδώ πέρα,
ότι το Χ όμως δεν κάνει τον Απόλλωνα. Δεν του αρέσει ένα αποτέλεσμα. Δεν το κάνει, νομίζω. Όχι. Έτσι. Δεν το κάνει. Ο Απόλλωνας ναι. ήθελε 4 βαθμούς στα παιχνίδια με Όφη και με Άρη. Ναι, δεν του κάνει το Χ. Δηλαδή μηδέ, κάνει, αυτό όχι. το παράδειγμα που είπα 0-0 στο 80 θα το ζητήσει το μάτσο ο Απόλλωνας. Αυτό δηλαδή... είναι σίγουρο. Αυτό, ναι, είναι σίγουρο. Ωραία. Αυτό ελπίζουμε κι εμείς. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα του Απόλλωνα. Ότι ναι. έχει βάλει ένα γκολ σε 9 αγωνιστικές. Δυσκολεύεται πάρα πολύ. Ένα γκολ έχει σε 9 αγωνιστικές. Ένα γκολ σε 9 αγωνιστικές έχει βάλει. Με ποιον το βάλετε. 8 πόσο έχουμε παίξει, 8-9. 9 έχουμε. Τον Όφη. Ένα γκολ σε 9 αγωνιστικές με τα Γιάννα που χάσαμε. Ναι. Και σίγουρα πάντα τρώει ένα γκολ γιατί είναι τα center back λίγο αργά, κάνουν τις γκέλες τους εκεί πέρα. Δηλαδή, άμα πάει ένα γκολ, δύσκολα θα πάρει. Ο Κύριας δεν είναι, αυτό το ξέρω. Ο Κύριας είναι ακόμη. Ο Κύριας είναι που είναι ο πιο καλός και κάποιοι άλλοι τώρα. Ο Κύριας είναι ο καλός. Ο Κύριας είναι ο καλός, ναι. Κατάλαβα, εντάξει. Εντάξει τώρα. Όπως καταλαβαίνεις, εσύ είσαι Απόλλωνα, εγώ είμαι Άρης. Δηλαδή, ο Άρης θα σκοράρει. Το αν δεν σκοράρει και με τον Απόλλωνα, νομίζω το κρίνουμε το μαγαζί. Αν δεν σκοράρει με τον Απόλλωνα, εγώ δηλαδή απολωνιστής είμαι. Ναι. Όχι, δεν θέλω να σκοράρει με τίποτα, αλλά αν δεν σκοράρει και με τον Απόλλωνα. Ναι, τάξει, όχι. Θέμα. Γιατί ο Άρης και στα μάτς που έχασε μπροστά είναι καλούλης. Είναι συμπαθητικός ως πολύ καλός. Επίσης είναι το πρόβλημα, ειδικά στα μπακ, στα ακραία μπακ. Εγώ βλέπω επιστρέφει ο Κοντοές. Καλός, τίμιος, καλός. Εντάξει. Επιστρέφει ο Κοντοές, βλέπω. Καλός και τίμιος. Καλός, τίμιος και αεξάκι. Ναι. Α, δεν ξέρω. Αυτό, ξέρω, τι, ξέρω. Αυτό για κακό το είπε. Α, για κακό το είπε αυτό τώρα. Ναι. Δεν κατάλαβες γιατί το είπε. Τα δικά σας τώρα εκεί πέρα. Ναι, για κακό αλλά... το είπες. Λέει, μην το βάζεις. Αεξάκι, άρρωστο. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Και να ξέρεις ότι ο Ματζουράκης, επειδή έχει λίγο παοξίδικο αίμα μέσα του, γιατί έπαιξε... Ναι. Στην Τούμπα, δεν θα το βάλει τον Κοντοέ, να το θυμάσαι. Ναι. Δεν θα ξεκινήσει με Κοντοέ. Ναι, γιατί ο Κοντοέ, σαν αεξής, ας πούμε, σου λέει θα θέλει να κερδίσει ο Άρης. Η λογική του παραλόγου. Καλά, καλά. Εγώ σου λέω, γράψτε το από τώρα. Αυτόν τον γκολ θα παίξει ο Κοντοέ. Όχι. Τι? Δεν θα παίξει ο Κοντοέ στην δεκάδα. Δεν ξέρω να το βάλει μετά. Ναι. Δεν θα το ξεκινήσει. Έρχεται από τραυματισμό, ρε παιδιά. Ναι. Δεν ξέρει αν θα παίξει. Ναι, αλλά πιστεύετε, ποιο θα βάζει, φίλο, καλό σου είναι. Ναι. Ποιο θα βάλει εκεί. Αυτός ο... Για πες μου λίγο, Γιώργο, μια που έχουμε, έχουμε γραμμή, δεν ξέρω αν έχουμε γραμμή. Αυτός ο εκείνος τουλάχιστον στην πίτα εθνική, ο έγχρωμος, ο παίζει, ποιος ήταν. Ο Κονέ. Ναι. Αυτός... ναι, είναι καλός, είναι στα χαφ, είναι σκυλί του πολέμου, είναι καλός. Αυτός πόσο χρόνο είναι, ρε φίλε, γιατί μιλήκω με τους έγχρωμους, ξέρεις, και ειδικά από αυτές τις χώρες δεν είσαι σίγουρο. Νομίζω είναι 31 το πολύ. 31 είναι. 30-31, ναι. Τουλάχιστον στη Β' Εθνική έκαμε τη διαφορά. Αυτός 31 ήταν το 2011. Ναι, αυτό λέω, ρε εσύ, ότι με τους... με αυτούς από αυτές... ναι, δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος για την ηλικία. Αυτό είναι μια αλήθεια. Στη Β' έκανε τη διαφορά, ναι. Στη Β' έκανε τη διαφορά. Έκανε. Όχι, ήταν καλός παίκτης. Τώρα, πέρσι δεν μπορώ να ξέρω τι έκανε, γιατί προφανώς ήταν στον Απόλλων πέρσι. Πέρσι ήταν, δεν ήταν καλή ομάδα. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν καλή. Ναι. Αυτός είναι καλός παίκτης. Τουλάχιστον είναι καλός. Είναι καλός. Αυτός θα παίξει σίγουρα βασικός. Εντάξει, για να δούμε. Δευτέρα 7 η ώρα. Θα τα πούμε το βράδυ της Δευτέρας, αν ξαναβγείς, να σχολιάσουμε. Τη Δευτέρα θα πάμε στο γήπεδο. Θα πάω. Μπορεί να πάρω όταν γυρίσω, ναι. Δευτέρα έχουμε 10-12, οπότε θα μπορείς να μας πάρεις. Εντάξει, τηλέφωνο. Δευτέρα. Έγινε, Γιώργα, ρε. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, με την νίκη, αγόρι μου. Με την νίκη. Πού να φας την γλώσσα σου, κατσίκι. Με την ήττα, Γιώργο, συγγνώμη. Κέρδισε την άλλη Κυριακή. Τα προγνωστικά. Ναι. Και έτσι το momentum που βρισκόμαστε. 23-10, 2-87 και 3-8. Καταρχήν οι γραμμέ είναι το momentum που βρίσκονται και οι δύο ομάδε. Momentum, ρε φίλε. Τι λες, ρε φίλε. Πού να τα ξέρει, βλάχο του αμπελόκι που εκεί πέρα. Τι λες, με τα γάρια από τη Νεάπολη να πούμε. Ωραία, όταν ήρθε το momentum στη Νεάπολη, BMX κάνατε. Μαγαζί θα ήταν σίγουρα. Σίγουρα μαγαζί με καφετέρια θα ήταν. Η κουκακόλα δεν είχε φτάσει στο αμπελόκι όταν τα ξέραμε αυτά. Τι λες, βρε καρτούν με δύο πόδια. Τι λες. Επανάθεμάσαι. Σα δείχναμε Αλεξίδω το. Πρόπρισε σφαίρα τον ΟΑΣΤ. Τι λες, πλάκα μας κάνεις, μωρέ. Τι λες, ρε. Εγώ τι λέω. Για προχώρα. Σίδερο με κάρβουνα είχατε. Βρε προχώρα, βρε. Πανάθεμα. Ο Godzilla είναι εκεί πέρα και ο King Kong παίζουν τένις. Πλάκα μας κάνεις, είναι Νεάπολη. Θα μας τρελάνεις. Τένις παίζουνε, πέρασα προχθές. Έπεσε κάτω, παιδιά. Έπεσε. Ο Godzilla. Και ο King Kong παίζουν τένις. Καλό ήταν. Το momentum που βρίσκονται λοιπόν οι δύο. Το timing. Το timing, εντάξει, το καταλάβαμε. Πηγαίνει σαν αγγλικά. Έχω ραφάνθρωπε. Το timing λοιπόν που βρίσκονται οι δύο ομάδες. Είναι υπέρ του Απόλλωνος Μήνης. Δηλαδή πήρε το πρώτο χ. Όλοι έχουν ξεσηκωθεί. Ο Ματζουράκης λέει μπορείτε, πιστέψτε. Αυτό διαβάζω. Θα το δούμε. Πιστέψτε στην παραμονή. Τι θα πει ρε φίλε. Φυσικά θα πει αυτό. Έρχεται από 4 συνεχόμενες ήττες. Έδειξε ο προπονητή. Έχει το άγχος. Είναι πιο... θεωρητικά, όχι θεωρητικά, είναι πιο μεγάλο. Είναι πιο μεγάλη ομάδα ο Άρης από τον Απόλλωνος Μήνης. Αυτό έλειπε να μας πει. Όχι, ρε φίλε, μην τρελαθώ. Πρέπει να το αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά.
Νομίζω το άγχος, ναι, είναι με την μεριά του Άρη. Εγώ γι' αυτό σου είπα τρίτη φορά στο λέω ότι το Χ δεν κάνει. Αυτό είναι πιστεύω υπέρ του Άρη. Ναι. Το Χ δεν κάνει τον Απόλλωνα. Και δίνει όπως βλέπουμε εδώ μια που είπαμε για στοιχηματικές. 3,5 τον Άσο, 3,25 το Χ και 2 φράγκα το διπλό του Άρη. Να σου πω, άμα σου δώσω κανένα δεκαρικάκι μπορείς να το βάλεις τον Άσο. Ναι. Είναι πώς δώρο για μένα. Δώρο. Δώρο. Δώρο να δώρο θα γίνει. Πιστεύω ότι θα κάνει και άλλη μια στραβή ο Άρης. Μπράβο. Θα πέσει ο Άρης. Θα σου πω. Θα κάνει. Μετά στον Όφη θα κάνει. Θα πάει στον Όφη εκεί, μπορεί να πάρει κανένα χ. Καλά. Γενναιόδωρο. Θα κάνει νίκη με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό. Θα κάνει νίκη. Ναι. Μπράβο, Ρετρέγια, είσαι γενναιόδωρο. Στο 7. Στο 7 σπάει, δεν είπαμε. Στο 7. Μπράβο, Ρετρέγια, είσαι γενναιόδωρο τελικά. Στο 7 θα σπάσει. Θα σπάσει. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σα, αγαπητέ κύριε. Ο Παύλος είμαι. Παύλος, Παύλος. Τώρα, έχει δεχτεί πολλές ήττες από μένα ο Ζάχος. Πάρα πολλές ήττες, και αυτός και η ομάδα του. Από προσωπικά σένα. Αυτός. Παύλος. Ποιος Παύλος? Ο Ζάχος έπαιζε Πασχαλίτσα εκεί στην Καλυθέας. Για ηλεκτρονικά στον παππού. Ναι, έπαιζε εσύ. Πασχαλίτσα λοιπόν ο Ζάχος. Ναι. Είχε την εύκολη την Πασχαλίτσα με τον καλό τον Μοχλό. Ήτανε πρώτος εκείνο το μαγαζί. Εγώ έπαιζα πάνω στις 28 Οκτωβρίου. Στο Χωμάτινο είχα τη δύσκολη την Πασχαλίτσα. Με το σκληρό τον Μοχλό. Με το σκληρό. Στα κρεμμύδια. Όταν έπαιζα εγώ είχα από πάνω μου και γεμάτο το γήπεδο. Τούμπα ήτανε το γήπεδο. Λοιπόν, το ίδιο μάλλον και ο Ζάχος στο δικό του μαγαζί. Ξαφνικά μπαίνω μια μέρα στο μαγαζί, βλέπω στην Πασχαλίτσα το όνομα του κύριου που δεν τον ήξερα, ναι, πρώτο σκορ. Έγραψε το όνομά σου, ναι, όντως. Εσύ έγραψε το όνομά σου στο δικό μου το μαγαζί. Τρία γράμματα, Ζάχ. Μπράβο, ναι. Ο ανταγωνισμός όμως σε κάνει πιο δυνατό. Έτσι. Το περνάω. Με το ρεκόρ. Και πάω και το βλέπω εγώ. Τι κάνω. Ξανά μια εβδομάδα, μετά δυο τις μέρες, ξανά πρώτο ρεκόρ ο Ζάχος. Ναι, έτσι γινόταν. Τρελάθηκα. Μετά από σκληρή προπόνηση, το περνάω το σκόρ, είμαι πρωταρτής, δεν ξαναεφανίστηκε ο Ζάχος. Πασχαλίτσα ήταν μετά το φρόγκι, το βατραχάκι. Όχι πριν. Όχι, Πασχαλίτσα, λέει την μπακ παίζαμε. Εγώ έπαιζα αυτό το παιδί και ακόμα παίζω αυτό το υπολογιστή. Κόκκινη με μαύρη, από τότε είχε προτίμηση στο χρώμα. Εν τω μεταξύ, Ζάχο, κατεβαίνω μετά από 10-20 χρόνια, κάτι ηλεκτρονικά πριν αρκετά χρόνια είχε εκεί στο κέντρο, και κάθομαι στην Πασχαλίτσα και λέω εντάξει, είμαι ο καλύτερος στην Θεσσαλονίκη. Είχα 500.000, το είχα φτάσει με τον καλό τον Μοχλό και βλέπω έναν, παιδιά, έχει βγάλει σύστημα και το πάει 2 εκατομμύρια. Είχε σύστημα μετά, ρε, όντως. Να ρωτήσω είχε κάτι. Σύστημα βέβαια, μετά, βρήκατε, είδα το σύστημα και τρελάθηκα. Θυμάστε τι κέρμα ρίχνατε. Εγώ νομίζω έβαζα δεκάρικο ξεκίνημα. Δεκάρικο. Άρα μιλάς για δεκαετία 80-90, 82. Ναι, το παιχνίδι 82. Είναι το 82, η Πασχαλίτσα. Είναι το 82 παιχνίδι. Πω, ρε φίλε, πόσο μεγάλη είστε. Πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Ποιος μίλησε, λες και αυτός είναι, ξέρω εγώ, καμιά 15 χρόνια μικρότερος. Δεν θα πειράξω. Ρε φίλε, όταν έπαιζε ηλεκτρονικά είχε τηλεχειριστήρια, δεν είχε μοχλούς. Αντερευλάχο. Από το διακοφτό πήγαινε πιο εκεί να πω, τα άμαθες τώρα. Ζάχο! Έλα ρε, απλά θέλω, δεν θα... Στα ηλεκτρονικά δεν το βάζω. Πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει και επίπεδο και στην Καζούρα και στο Πείραγμα. Εγώ αυτό που πιστεύω, διαβάζοντας πολλά πράγματα πάνω στον ΠΑΟ και τη λογική που προσπαθεί ο ΠΑΟ να κάνει την ομάδα του, πιστεύω ότι τα επόμενα 15 χρόνια ο ΠΑΟ θα πάρει 10 πρωταθλήματα. Τουλάχιστον άλλα 6 με 7 κύπελα, θα έχει φτιάξει το γήπεδο και πλέον θα έχει αλλάξει τα δεδομένα σε όλη την Ελλάδα. Οπότε εμείς οι Παοξίδες να είμαστε κοντά στην ομάδα, να είμαστε σοβαροί, να την αγαπάμε, να προσέχουμε πώς φερόμαστε μέσα στο γήπεδο και στα εκτός έδρας, ειδικά φέτος. Γιατί αν πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, φίλε μου, ο άλλος είναι και εγωιστής και θα τρελαθεί και αυτά που θα κάνει, οι άλλοι θα τρέχουν τα μοτοσακό για να πάρουμε τη Φεράρι και δεν θα μπορούμε. Παυλάρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όντως. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία η παρέμβασή σου. Μας γύρισε λίγο στο παρελθόν. Να σε ακούμε, να σε ακούμε πιο συχνά, ρε Παύλο, είσαι ωραίος. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Μας γύρισες χρόνια πίσω. 23-10-287-888, 69-45-287-38. Και φυσικά FM γεννό το μήνυμά σας, στη σκέψη σας, στο σχολείο σας, στο 54-526. Οι ντροπαλούλιδες και όσοι μας κρυφακούτε. Εντάξει, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε.
Μ' ακούτε? Έλα, φίλε, ακούμε εσύ, ναι. Λίγο πιο δυνατά, δεν ξέρω. Από hands-free μιλάς, δεν ακούγεσαι καλά. Από hands-free μιλάω, ναι. Καλησπέρα στην Επίτροπη. Γεια σου, στην Επίτροπη. Τι γίνεται, είσαι καλά? Πήρα και χθες, αλλά έπεσε η γραμμή. Ο Γιώργος, ο Αποστόλης, ποιος είναι? Ο Απόστολος. Γεια σου, ρε Τόλη, γεια σου, ρε Γίγαντα. Τι λέει? Τι να λέει, να λέγε. Όλα καλά. Καλά, ρε. Πού τη ξέρει στην Νέα Πολύ, εσύ, βρε Παπαναστασιακέ? Εγώ, ρε, εσύ πίσω από το σταθμό, λένε. Τι είναι? Στην Νέα Πολύ, πιτσιρικάς πηγαίναμε και παίζαμε και μπάλα και τέτοιο. Ρε φίλε, εκεί στη Λαγκαδά έχει μια πινακίδα προς Νεάπολη. Αυτό ξέρει. Τι λέει αυτό, ρε. Κυκλοφορούσατε στις δυτικές συνοικίες. Τι λες, ρε. Εδώ είναι, πλάκα μας. Δυτικός είναι ο Ζάκος. Γιατί ένας φίλος έγραφε, γιατί ένας φίλος έλεγε στον Τρέγκα, στις δυτικές συνοικίες δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, κύριε Τρέγκα. Εντάξει, αυτός είναι και κέντρο προς Καλαμαριά. Κέντρο είναι. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ είμαι πίσω από το σταθμό, ρε. Τι είμαι, αμπελόκηπος. Πίσω από το σταθμό είσαι. Βέβαια. Και έγινε σαριάνο. Και πώς γίνεται ένα σαριάνο, ρε. Τι ήθελες. Του αρέσει να ξεχωρίζει, ρε Τόλη. Του αρέσει να ξεχωρίζει. Εντάξει, είναι περιοχή που έχει φυσικά περισσότερο πάκο, αλλά όχι, δεν έχει ο κόσμο άρεση εκεί. Έχει δύο. Στους 10 ή 8 είναι πάω και οι δύο είναι. Εντάξει, όλοι πάω και είναι, φίλε. Και εγώ πάω και είμαι, αλλά δεν το ξέρω. Έλα, πάμε. Έχετε αυτή τη μεγαλομανία από τότε που είστε δευτερόλεπτα εν ζωή. Την έχετε. Εμείς την έχουμε αυτή τη μεγαλομανία. Τι ωραία πάσα που με έκανες τώρα, ρε. Τι έκανες τώρα, αυτό τι ήταν, συγγνώμη. Ρέψιμο ήταν αυτό ή... Όχι, πειρέψιμο, βρε. Με έκανες πολύ ωραία πάσα, γιατί ήθελα χτες να σε πω το εξής. Τα κάλαντα, για πες. Λοιπόν, ναι, θα σε πω. Σε ακούω. Κάθεσαι και κόφεσαι για τον Κολάσο. Αντί να κάνεις μια σοβαρή αυτοκριτική και να πεις... Ότι? Ρε παιδιά, εμείς έχουμε στραβώσει το στόμα τόσες αγωνιστικές. Συζητάμε για κύπελο, συζητάμε ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα. Και από την 7η αγωνιστική, πριν την 7η αγωνιστική μου στράβανε στο στόμα και έλεγες καθαρίζει πόλη την 7η αγωνιστική. Ένα-ένα. Ναι. Αποστόλη. Ναι, αλλά να απαντάω. Για πες. Καθαρίζει πάλι την 7η αγωνιστική. Από την 7η αγωνιστική δεν μπορείς να σηκώσει κεφάλι. Μου διώχνεις προπονητή. Βλέπω, τα ξέρεις όλα τα του Άρη. Θα βγεις, μόνο το διπυρωτικό δεν έλεγες ότι θα πάρεις. Τελείωσες. Ναι, μην κάνεις μονόλογο όμως. Ωραία. Όταν λες έλεγες, προφανώς δεν απευθύνεσαι σε μένα. Εντάξει. Λέω γενικά, ρε παιδί. Το γενικά, ναι, αλλά μιλάς με μένα. Το γενικά θα το. Ναι, όχι εντάξει. Όχι εντάξει. Εγώ αυτό που έλεγα από την αρχή που ξεκίνησα εδώ τις εκπομπές με τον Τάσο, το λέω και τώρα. Λέω Ευρώπη και κύπελο θα διεκδικήσω, Άρης. Εσύ πες ότι δεν θα τα διεκδικήσεις. Πώς θα το διεκδικήσεις, ρε Σιζάκο? Κανονικά, ρε φίλε, πώς θα διεκδικήσεις κι εσύ? Με τι ρόστερ, με το ρόστερ που έπρεπε να χάσει το Χαριλάου, ρε Αποστόλη. Τόλη, να κάνω μια ερώτηση. Αν μπει το πέναλτι, θα χάσει το Χαριλάου. Μπαρτσελόνα. Συγγνώμη λίγο. Τώρα όχι, όχι, δεν είπα εγώ ότι φταίει εσύ. Όχι, αλλά λες πώς θα χάσω και σου λέω το πέναλτι να βάλει. Δεν σου είπα καμιά φάση να σουτάρει πίσω από τη σέντρα. Πέναλτι έχασε. Ας γίνει 72-1 και θα σου πω πόσο θα χάσει. Σιγά, Μπαρτσελόνα, λίγο relax. Εντάξει, δεν είπα εγώ ότι με Μπαρτσελόνα. Τι έτσι μας κάνει, πώς θα το πάρει, με ποιον παίζω, με τη Ρεάλ. Τον είδαμε και τον Ολυμπιακό. Την είδα και την ΑΕ. Φυσικά, ρε φίλε, η Μπαρτσελόνα δεν έκανε. Εγώ δεν λέω είμαι καλύτερο. Αυτό δεν έκανε η Μπαρτσελόνα. Εγώ δεν λέω είμαι καλύτερο, αλλά όχι, δεν μπορώ να του χτυπήσω, ειδικά στο κύπελο. Σε ένα ματς, δεν κατάλαβα. Σας ξεγελάσαμε στο κύπελο. Με την άκρηση, σάχο, αυτό που θέλαμε να πάρουμε το πήραμε στο ποτάμι. Τι έκανα? Έφαγε τι 4. Έκανες, εντάξει, ρε φίλε, έφαγε τι να 4, κάνω. Ρε, φίλε. Ανέβασε ο άλλος, ανέβασε την τετράδα να πούμε στη σέντρα. Εγώ φταίω. Fair play από το 70 έκανε ο συνέτερος. Ο κίτρινος ενέτερος. Εγώ φταίω. Fair play από το 70. Που είχε δύο center back και έβαλε τον μπάσα να πούμε. Αυτό που θέλω να σου πω, ναι. Αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής. Για πες μου. Και ο Ολυμπιακός να κατέβαινε, να ανέβαινε από τη Β' στην Α. Ναι. Και ο Ολυμπιακός να ανέβαινε, ναι. Θα είχε μια χρονιά προσαρμογή. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι σωστό αυτό. Όχι. Από εδώ, αυτά τα δεν πράγματα, είναι αυτό. Τι... Όχι. Πώς δεν είναι. Δεν είναι, ρε φίλε, και δεν ζήτησα πρωτάθλημα. Ευρώπη σου είπα, πέμπτος να βγει. Δεν μπορεί. Συγγνώμη, ρε. Συγγνώμη, ρε Απόστολ. Ναι, τι κάνει, ρε. Τι είσαι το λιοντάρι τη Golden Mike. Έχει καμιά μορφή ειδονή. Περίμενε. Τι κάνει. Ναι, άκουσε με. Έλα, λίγο. Έλα, ακούς τώρα. Τώρα σε ακούμε. Καλύτερα. Κάντω, πες τη σκέψη σου, κλείσε και θα σου απαντήσω γιατί υπάρχει και γράμμα. Αυτό ήθελα να σου πω. Ωραία. Αυτό ήθελα να και σου πω. Ξαναλέω. Χαμηλά την μπάλα. Όχι, δεν υπάρχει χαμηλά την μπάλα, ούτε υπομονή υπάρχει, γιατί δεν είπα κάποιο στόχο ο οποίο είναι ανέφικτος. Εγώ δεν είπα πρωτάθλημα. Αν το είπαν κάποιοι 2, 3, 5, 10, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ απολογούμαι εδώ για αυτά που λέω εγώ. Λοιπόν,
Δεν είπα κανέναν. Ναι, ας τον κόσμο όταν βρεις κάποιον, μπροστά σου, όταν βρεις κάποιον μπροστά σου ή κάποιον που γράφει στο Facebook που ονειρευόταν πρωτάθλημα, όταν ο Άρης δεν μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα, όταν είχε πολύ καλύτερη ομάδα, να του το πεις. Εγώ λέω ότι το στόχο της πεντάδας είναι εφικτός και τώρα για τον Άρη. Και λέω στο κύπελο, που μια ομάδα στο κύπελο μπορεί να έχει καλές κληρώσεις και να φτάσει στο τελικό και εκεί είναι ένα μάτς. Δεν λέω κάτι τρελό. Λοιπόν, και για να... δεν λες κάτι τρελό. Και εσύ λέω. Δεν λες κάτι τρελό. Και γενικά, λέω. Γενικά ο χώρος έλεγε πολλά. Ωραία. Άσε το χώρο. Και λέω. Στόμα και έλεγε διάφορα. Ωραία. Εντάξει, ας το αφήσουμε εδώ γιατί θα το πω μετά για να μην κάνει ο φίλος και περιμένει κι άλλο. Κάνε ένα επίλογο. Κάνε ένα επίλογο να πάρουμε και τον επόμενο. Εντάξει, παιδιά, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, σας χαιρετώ. Να είσαι καλά. Και στον κύριο του Ορόντο, ο οποίος μπορεί να μας ακούει αυτή τη στιγμή, και θα τα πούμε πάλι. Έγινε. Να είσαι γερός, σας ακούμε. Έγινε. Δεν άκουσα ποιον έστειλε. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο. Του Ορόντο. Του Ορόντο. Τον Ορόντο, μάλλον είναι από το. Α, ναι. Λοιπόν, στον τελευταίο φίλο για να πάμε και στο διάλειμμα, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Εντάξει, γιατί να πάμε σε διάλειμμα. Α, το πάμε και το ξέρω. Πάμε και σε ρί. Και αυτό. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Γεια σας, και εγώ Αποστόλης είμαι. Γεια σου Αποστόλη. Είχα πάρει πριν από λίγο καιρό και σας είχα πει ότι η χρονική στιγμή είναι κατάλληλη ώστε ο Άρης λίγο να παίξει ΠΑΟΚ, έτσι το λέω χοντρικά, ώστε να ξαναγυρίσει ο αθλητισμός στη Θεσσαλονίκη αν είναι έφυγε. Πώς το εννοούσες? Ο Άρης να παίξει λίγο ΠΑΟΚ, τι εννοείς λίγο? Ναι, πώς το εννοούσες αυτό, μας το είπες? Κάντο λίγο, σπάστε ξανά. Το είχαμε συζητήσει διεξοδικά τότε, απλά θεωρώ ότι μιλούσαμε πιο πολύ για τον μπάσκετ και λέγαμε τότε ότι υπήρχε ένα δυνατός Άρης και αναπόφευκτα έγινε και ένας πολύ δυνατός ΠΑΟΚ και ο αθλητισμός κυρίως στο μπάσκετ ας πούμε ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και λέω ότι τώρα λοιπόν που ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει, δίπλα του θα μπορέσει να κάνει το ίδιο και ο Άρης ας πούμε. Α, να παρασύρει ο ΠΑΟΚ με την πορεία του ας πούμε αυτό... και τον Μπράβο, Άρη. Σωστά. Αυτό ναι, Αποστόλη, βέβαια κοίτα, συγκρίνεις δύο ανώμια πράγματα γιατί τότε το μπάσκετ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην είχαν τους κολοσσούς από πίσω του γιατί ούτε ο Μιχαηλίδης ήταν ο... κάς ιδιαίτερα μεγάλος οικονομικά παράγοντας, ούτε ο Βεζιρτζής, αν θυμάμαι καλά, αλλά τότε και ήδη... Δεν θυμάσαι πόσα εκατομμύρια έπαιρνε κάλλης. Ναι, 200 εκατομμύρια έπαιρνε. Βασούλας πόσα. Αυτό, ναι, αυτό λέω όμως. Όχι, συζητάμε για δραχμές, το άλλο άνθρωπος. Δραχμές, 200 εκατομμύρια δραχμές. Μιλάμε για το 1900. Άλλο λέω, δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω τη σκέψη. Λέω ότι τότε παρήγαγαν χρήμα όμως και οι δύο ομάδες. Τώρα εσύ έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Εγώ δεν έχω τέτοιον άνθρωπο. Πώς θα γίνει αυτό που λες, δηλαδή? Θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μαγαζί γωνία? Όχι. Θα να σου εξηγήσω. Μα αυτό είπα. Λέω ότι έχει έναν άνθρωπο ο οποίος. Ανεβαίνοντας ο ΠΑΟΚ, ναι, αναπόφευκτα ανεβαίνει και η πόλη. Με νέα γήπεδα κτλ. Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Άρης αυτή την ιστορία. Πώς θα το κάνει αυτό, πώς θα το κάνει αυτό, Άρη? Αν πάρει ένας μεγάλος επενδυτής. Α, ναι, αυτό ναι. Άμα έρθει, μπορεί ναι, να μην είναι Ιβάν Σαβίδης, ναι, μπορεί να είναι υποδιέστερος. Ένας άνθρωπος με λεφτά να κάνει μια ανταγωνιστική ομάδα λοιπόν και να χτυπάς κι εσύ. Αυτό που λες. Παρόλα αυτά. Ναι, sorry, παρόλα αυτά. Δεν ξυπνάω με τέτοια πράγματα και σου λέω ότι εσείς οι ίδιοι, ναι, δεν αφορά εσένα προσωπικά αυτό, καλά, μειώνετε την ομάδα σας. Με ποιον τρόπο? Έχετε βγάλει τρεις ανακοινώσεις και μιλάτε και στις τρεις για την Μπαρτσελόνα της Θεσσαλονίκης χωρίς να υπάρχει λόγος. Η ΠΑΕ έχει βγάλει ανακοινώσεις. Χωρίς ο ΠΑΟΚ να έχει ασχοληθεί, έτσι. Έχει βγάλει ΠΑΕ Άρης ανακοινώσεις. Θέλω τη μαρτυρία σου, μπορεί να ανατρέξει όλα τα χρόνια, ό,τι ανακοίνωση έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ. Δεν ασχολήθηκε ποτέ με εσάς. Καλά ρε φίλε, τώρα εκτός, μην... εκτός αν υπήρχε θέμα. Ρε Αποστόλη. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο ρε θέμα. Ρε Αποστόλη, ρε φίλε μου, συγγνώμη, να είμαστε λίγο έτσι, να μην θυμόμαστε επιλεκτικά. Ο Άρης ήταν στην ΓΑΜΑ Εθνική, εσύ πήγαινες για πρωτάθλημα και ο άλλος ήρθε έξω από το Χαριλάου, ο γιος του Προέδρου. Που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τι δεν ασχολιότανε? Σοβαρά μιλάς? Ακόμα και ο ίδιος, ναι, είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με το σωματείο. Εγώ δεν είπα πρόβλημα. Ήρθε έξω από το Χαρλάου. Ήρθε ρε φίλε, λες δεν ασχολείται. Ήρθε έξω από το Χαρλάου 5 η ώρα με συνοδεία 1500 να πούμε μπράβον και τραγουδούσε πάω κολέ. Εντάξει, τώρα τι δεν ο Άρης στην ΓΑΜΑ Εθνική ήταν ρε φίλε. Στην ΓΑΜΑ Εθνική ήταν ο Άρης. Θέλω να μιλήσουμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Μεμονωμένο, μου λες δεν ασχολείται ο ΠΑΟΚ. Είναι ο γιος του Προέδρου και είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν είναι οποιοδήποτε. Εγώ που είμαι ΠΑΟΚΣ λοιπόν το παίρνω σαν χαβαλέ. Και αν θες να μιλήσουμε για ανακοινώσεις. Και εγώ τις ανακοινώσεις χαβαλέ τις παίρνω ρε φίλε, άμα είναι έτσι. Όχι, βγάλατε μία. Α, πρόσεξε. Έβγαλε η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωση που λέει έτσι. Βγάλατε μία ανακοίνωση για τον προπονητή που δεν άκουσα εχθές. Προφανώς επειδή. Ναι, προφανώς επειδή. Δεν μπόρεσα να σ' ακούσω. Ναι, αυτές είναι οπαδικές ανακοινώσεις. Δεν είναι τις ΠΑΕ, φίλε. Είναι τη Super 3 ανακοίνωση αυτή που λες. Ναι, δεν είναι τις ΠΑΕ. Ξέρεις,
ξέρεις πολύ καλά το ρόλο του Σούπερ Τριάντα. Όχι, δεν ξέρω καν ρόλο του Σούπερ Τριάντα. Όπως ήταν κάποτε και ο Τρέγιας μπορεί να το επιβεβαιώσει, δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει στο Ελλάδα, αλλά μέσα το ξέρει καλά, όπως ήταν και ο ΠΑΟΚ, ναι, προ-Ιβάν. Γιατί τώρα που ήρθε ο Ιβάν και μοιράζει αυτό στα στραγάλια, ναι, εκεί αλλάξαμε τα κόλπα. Δεν ξέρω, φίλε, τι ήταν πρώτα ο ΠΑΟΚ. Ναι, εγώ ξέρω ότι μου λες ότι είναι χαβαλέ ο γιος του Προέδρου που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΚ και θες να σχολιάσουμε μία οπαδική ανακοίνωση. Δεν νομίζω μπαίνουν στο ζύγι, δεν μπαίνουν αυτά, ρε φίλε. Δεν μπαίνουν. Ένας είναι επίσημος ΠΑΟΚ. Το ένα έγινε σε επίπεδο Καζούρας και το άλλο έγινε σε ανακοίνωση. Και ο άλλο Καζούρα είναι, ρε φίλε. Το ένα είναι. Πήγε έξω του Χαριλάου και φώναζε ΠΑΟΚ. Ο ένας, αυτός ο ένας δεν ήταν ο Τάσος. Κλίμα να πάμε σε πόλεμο. Όχι, ρε φίλε, δεν είπατε κιόλα. Αλλά λέω ότι αυτός είναι θεσμικός παράγοντας. Δεν είναι ο Τάσος που πήγε έξω από το Χαριλάου να τραγουδήσει ο Αποστόλης. Ο Ζάχος, είναι ο γιος του Προέδρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και το άλλο είναι μια οπαδική ανακοίνωση. Αν πάμε σε θεσμικούς παράγοντες, θα πρέπει να γυρίσουμε και επί εποχές Λάμπουρ και τέτοια και θα ανακρηγορήσουμε. Τέλος πάντων. Οκ, κλείσε με αυτό, ρε. Ωραία, σε ακούμε. Να είστε καλά. Όχι, όχι, μην κλείνεις. Λέω κλείσε με και ολοκλήρωση τη σκέψη σου. Μην κλείνεις. Όχι, τίποτα. Αυτή είναι η σκέψη μου. Okay. Δεν υπάρχει λόγο να ασχολείστε με το ΠΑΕΠΑΟΚ. Μακάρι να γίνει αυτό που είπε. Και να αναλάβει τον Άρη ένας. Να... Δεν το βλέπω. Δηλαδή, δύσκολο να σου το βλέπω. Πω και κάτι. Ναι. Και ξαναλέω. Πρώτη φορά ασχολούμαι με άλλο μάλλον. Δεν το έχω ξανακάνει στη ζωή. Διώξατε έναν άνθρωπο ο οποίος φαινόταν ότι ξέρει μπάλα, έτσι. Δηλαδή, για τον Ερέα, με ένα πολύ μικρό μπάτζετ έπαιζε μπαλίτσα. Δεν ξέρω τι γνώμη έχει. Ωραία, να το πάρω διαφορετικό, φίλε, γιατί πάμε με το αν. Σε αυτή την τέτοια. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό γιατί έχουμε φίλο. Στις επόμενες που δεν θα γίνει, πέντε αγωνιστικές κάνει πέντε ήττες ο ΠΑΟΚ. Θα φύγει ο Λουτσέσκου ή όχι. Πιθανόν και θα φύγει. Τότε ρε φίλε. Πιθανολογώ. Ναι, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι σωστό. Εγώ... φυσικά ρε φίλε. Φυσικά δεν είναι σωστό. Το Ferguson όταν πήγε στη Manchester United. Ναι, έκανε 3-4 χρόνια έτσι. 3-4 χρόνια ήταν η Manchester μεταξύ φθορά και αυτά. Πάντω εγώ επειδή σου λέω ότι ο Λουτσέσκου μα έχει βγει και μα έχει βγει πολύ καλά. Ναι, αλλά δεν τώρα είπε. Τώρα το είπε και ο Τάσο νομίζει. Ναι, και σου λέω ρε παιδί μου από ατυχία όπου τη θέλει. Κάνει 5 ή 4. Πέντε ήττες. Ναι. Να το κάνω έτσι, να το ξεχυλώσω. Πέντε ήττες θα κάνεις τα επόμενα πέντε χρόνια. Εντάξει ρε φίλε, να το ξεχυλώσω. Να το ξεχυλώσω. Θα φύγει. Το πιθανότερο λοιπόν είναι ναι, ότι θα τον διώξει. Τι θα γίνει. Λάθος θα είναι. Λάθος θα είναι. Να είσαι καλά αδερφέ. Έγινε φίλε. Δεν μειώνει το δικό σας. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, 23, 10, 27 και 38 για ένα τέταρτο θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή έναν τρελό πραγματικά φίλο του ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην Ουγγαρία για το μάτς με τη Βίντι και πήγε, ακούζαχο, με τη μηχανή. Πήρε τη μηχανή του, καβάλεσε τη μηχανή του, έφυγε από Ελλάδα, έφτασε Ουγγαρία με τη μηχανή για να δει το εκτός έδρας μάτς του ΠΑΟΚ αύριο με τη Βίντι. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Γιώργο τον Γιαπουτζή. Καλησπέρα Γιώργη. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα. Τι κάνεις Λεβέντη μου, είσαι γίγαντας ρε φίλε. Μια χαρά. Έχεις καρύδια ρε φίλε, μπράβο σου. Μπράβο σου. καταρχήν θέλω να μου πεις πώς σκέφτηκες και πήρες την απόφαση να φύγεις από την Ελλάδα με τη μηχανή και να πας Ουγγαρία να δεις τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, μια τρέλα είναι ο ΠΑΟΚ, μια τρέλα είναι και η δική μας. Κάτι έπρεπε να κάνουμε για να δείξουμε πόσο πολύ τους αγαπάμε. Γιατί αυτό το διπλό το θέλουμε. Αν το καταλάβουν όσο εμείς, θα κερδίσουν και θα το πάρουμε σήμερα, αύριο. Σωστά μιλάς. Πόσες χώρες πέρασες? Πέρασα από Βουλγαρία, Σερβία, ναι, και μετά μέσα Ουγγαρία. Βουλγαρία, μετά Σερβία και μετά Ουγγαρία. Βουλγαρία, Σερβία, Ουγγαρία. Πόσο είναι, 1200 χιλιόμετρα, 1100 πόσο είναι? 1100 και κάτι. Εντάξει. Ώρες. Ώρες ξεκίνησα 6 και 4 το πρωί και έφτασα 9.30 εδώ, το βράδυ. Το βραδάκι, έτσι. Εντάξει, ναι. Έκανες καμιά στάση, σίγουρα θα έκανες καμιά στάση, έτσι. Έκανα διαλύματα, κάναμε. Μόνος, γιατί... Γιώργο, μόνος πήγες ή είχες πάρει κάποιο? Ναι, μόνος. Μόνος, τρελέ, δεν πας καλά, ρε φίλε. Ναι. Πολύ άρρωστος είσαι, ρε φίλε. Δηλαδή πήρες τη μηχανή μόνος σου, χωρίς άλλο να πεις ή χωρίς δεύτερη μηχανή δίπλα σου παρέα και πήγες. Μπράβο, ρε φίλε, τι να πω. Είσαι γίγαντας, δε φίλε. Σε θαυμάζω ειλικρινά. Ειλικρινά σου μιλάω. Δώσε τώρα λίγο κλίμα από εκεί. Τι γίνεται? Έχει παοξάκια? Παοξάκια έχει. Όσο είδα τώρα, από ό,τι κατάλαβα δεξιά και αριστερά, είναι άνθρωποι που έχουν έρθει από εδώ, από την κεντρική Ευρώπη. Και βέβαια και από τη Θεσσαλονίκη έρχονται. Πιστεύω αύριο θα είναι ο κύριος Σόγκος. Γιατί
Δεν έχουμε αυτόν τον παλμό, ξέρεις, που έχουμε στα εκτός έδρας, που παρέες μεγάλες με συνθηματάκια. Εντάξει, και εντάξει, δεν είναι και, δεν είναι και η ομάδα, ρε παιδί μου, μεγάλη σαν όνομα. Ναι, αν και μας κέρδισε εμείς την Τούμπα για να είναι τόσο εμπορικό το μάτς και να έχει τόσο μεγάλη ζήτηση. Δεν ακούω ούτε μία μπουτίκ, δεν έχω δει δικιά τους, ούτε κασκόλ, ούτε κάτι έξω έτσι να πουλάνε. Ναι. Πάντως βγάλανε ανακοίνωση και είπανε ότι όσοι δεν θα έχουν εισιτήριο ονομαστικά και ταυτοποίηση και χαρτί ταυτοποίησης, δεν θα μπουν στο γήπεδο. Αυτό, αυτό είπανε. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Ναι, πάντως, ναι, ναι. Εκεί που είναι το γήπεδο, ο κεντρικός δρόμος είναι γύρω-γύρω, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει τώρα, πώς θα το... δεν μπορούν να το κόψουν το δρόμο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δικά τους θέματα. Σε ποια πόλη είναι? Στην Βουδαπέστη. Βουδαπέστη, μάλιστα. Βουδαπέστη. Ωραία. Τα όμως η πόλη, εντάξει, έχει ένα ποτάμι στη μέση, κάτι κάστρα δεξιά-αριστερά. Ναι. 11 η ώρα, όλοι για ύπνο. Σόπα. Σόπα, ρε φίλε. Τι δάμε. Όλα κουτσά, κλείνουν, 11, γεια σας. Τώρα, επειδή ξέρω εσύ είσαι και ιδιοκτήτης από ένα πανέμορφο μπαράκι στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της πόλης, εκεί πίσω από την Αγία Σοφία, θύμισε μου και το όνομά του, δεν είναι κακό να το πούμε. Λέγεται Πρίμο. Πώς? Πρίμο. Πρίμο. Επειδή έχεις μάθει και στη νύχτα, θα ψάξεις κανένα κολόμπαρο και να πεις κανένα ξύδι και είναι όλα κλειστά, έτσι δεν είναι? Έχει ένα gentleman's club, λέει, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Θα πάω να δω τι είναι. Τι είπε, τι είπε, τι είπε, ναι. Πώς το είπες, ένα gentleman's club, λέγεται. Άσε, καλύτερα απόφυγε το. Πρόσεχε να μην, μήπως δεν βρεις γυναίκα εκεί μέσα. Απόφυγε το, γιατί μην πας τείχο-τείχο, πρόσεχε. Όχι, μην μπεις μέσα και βρεις προεκπλήξεως, τους δεις όλους με καβουράκια, δερμάτινα και τίποτα καρφιά στο λαιμό. Ξέρω εγώ, μην φοράνε τίποτα δερμάτινα και στο στήθος, ξέρω εγώ. Και είναι και μποστάκι. Το σουνού, Γιώργο, γιατί ξέρουμε ότι είσαι και ασθενικός. Μόνο αυτό είναι, δεν είδα κάτι άλλο. Το νου σου εκεί πέρα. Είναι και λίγο μυστήρια αυτή, ξέρω εγώ. Τον Γκόλκα δεν τον είδες εκεί πάνω? Δεν ξέρω που γυρνάει, σε ποια πλατεία, μην νομίζετε. Όλα φωτογραφίες ανεβάζει στο Instagram εκεί, αυτά ξέρω εγώ. Από πού, από ποιο? Δεν ξέρω, και σε κάτι πλατείες τον είδα το ρεμάλι. Λοιπόν, σου έγραψα κιόλας, κανόνισε, άμα δεν φέρεις το διπλό, νίκιασε σπίτι εκεί να μείνεις εκεί. Δεν με νοιάζει, να ξέρεις. Εντάξει, άμα είναι. Κανόνισε. Παίρνεις και δύο λόγια, γιατί πιστεύεις για το μάτς και να σε αποδεσμεύσουμε να πας να γουστάρεις το gentleman's club. Εμείς το εκτός έδρας το έχουμε. Ναι. Αλλά τι να σου πω, όπου σου έρχεται εκεί πέρα που πάει, δεν θα φτάσει ποτέ. Δεύτερον, το εκτός έδρας σου πάει, όχι. Για μένα ότι θα το καθαρίσει το μάτς εύκολα. Έτσι πιστεύω. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί που θα μπορέσουν να μας σταματήσουν. Έτσι πιστεύω. Για να δούμε. Έχουμε και εκείνο, κανείς δεν θέλει γκρίνια, γιατί μπορεί να έχουμε και γκρίνιες. Ναι. Άρα θα το καθαρίσουν το μάτς, θα τελειώνει αυτή η κουβέντα. Μακάρι, ρε, εγώ από το στόμα σου και στο δούτα αυτή. Εγώ ξυποντάρω στο ότι όπου πας κερδίζει ο ΠΑΟΚ στα εκτός και στο ότι θα λείπει η μαύρη γάτα ο Ξεκόλας από τη Στουτγκάρδη. Φίλε, βαριά σκιά, ήρθε από τη Γερμανία στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, έπεσε η σερβιέτα πάνω στον άλλον, τον Όσκαρ, διακόπηκε το μάτς. Φάγαμε το χιόνι της αρκούδας, ήρθε ο άλλος από Αυστραλία, κλείνει και το αεροδρόμιο την άλλη μέρα γιατί χιόνισε, δίνει άλλα 700 ευρώ και του βγήκε 3,5 χιλιάρικα για να πάει και να έρθει να δει τον ΠΑΟΚ και δεν είδε μάτς. Από Αυστραλία ο ένας, ο άλλος έπαθε ζημιά, τι έπαθε, θυμάσαι. Έφευγαν τα αμάξια με τα αεροπλάνα, τα πήγαν στη Γερμανία και δεν έγινε το μάτς. Αφού δεν θα πάει η μαύρη γάτα, έχουμε ελπίδες. Τη Σάλκη είχε αυτό το δικό μου το εισιτήριο και κόλλησα εγώ στην κίνηση και δεν μπορούσαμε να βρεθούμε. Μπήκε μέσα και έπρεπε να το πω. Γενικά αυτός ο τύπος από τη Στουτγκάρδη έχει ένα θέμα με τα εισιτήρια. Έχει, ναι. Θυμάσαι πως μπήκαμε με το τουρνικέ? Τι είχε γίνει? Τέλος πάντων, δεν είναι για αέρα. Δεν είναι για αέρα. Γιώργα, ρε, καλά να περάσεις, να μας φέρεις το διπλό, να μας φέρεις τη νίκη. Και πάντα τέτοια, ρε φίλε, να είσαι σε εκδρομές και να περνάς όμορφα. Αυτό είναι, αυτό είναι το καλύτερο. Καλό βράδυ και τον ίσου στο Gentleman's Club που θα μπεις. Ναι. Εντάξει. Μη μου έρθεις και. Θα μπεις, πώς θα βγεις είναι η δουλειά. Ναι, μη σε φωνάζουμε τίποτα. Σαν το Lucky Luke. Το νου σου. Θα τα πούμε στο Πρίμο. Να πιούμε κανένα ξύδι εκεί κοντά να τα πούμε. Ναι, έγινε. Έγινε, Γιώργα. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν. Λοιπόν, μην παίρνεις άλλες γραμμές. Μην παίρνεις, γιατί δεν κάνουμε και το διάλειμμα. Έχουμε άλλα 7 λεπτά.
Θα διαβάσουμε και τους χορηγούς, δεν κάνουμε και το... Μετά θα διαβάσουμε τους χορηγούς. Ωραία. Για λέγε. Καλά είναι δυνατόν να παζαρεύεις να πάει στον προπονητή της Τρίπολης. Ποιο παζαρεύει, δεν το κατάλαβα αυτό. Τον Παντελίδη δεν ζητάς, δεν θες. Διακάος, διακαείς πόδο στο Άρη είναι ο Παντελίδης. Ποιος είναι ο Παντελίδης, δε φίλε. Σήμερα το απόγευμα για τον Κρίσιας, αν εγώ διάβασα. Ναι, εγώ διάβασα. Ακούω για Παντελίδη πάρα πολύ ζεστά. Εγώ πάντως, αν θέλεις από τους δύο, επαναλαμβάνω με τη λογική που σου είπα προηγουμένως, ότι αν έρθει ένας ο οποίος δεν έχει ξαναδουλέψει στην Ελλάδα, άσχετα αν δούλευε στην Κύπρο αυτός, μέχρι να μάθει το πρωτάθλημα, τις ομάδες, τους αντιπάλους, ο τέτοιο, είναι χαμένος χρόνος. Θα προτιμούσα από τους δύο τον Παντελίδη, όχι ότι θα είναι καλύτερος, ότι ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Φυσικά ούτε ο Παντελίδης ούτε κάποια από αυτά τα ονόματα μου προκαλούν τίποτα ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Ρε φίλε. Ούτε παζαρεύεις ένα προπονητή να πάρεις. Ποιο να πάρει, μπορεί και εσύ. Άσε με να μιλήσω. Το Ζιντάν. Παζαρεύεις να πάρεις ένα προπονητή αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είναι τεταρτοπέμπτο-έκτος στα τελευταία χρόνια, τον έχει στη ζώνη υποβιβασμού. Αυτός τον έβγαλε πέρσι. Παζαρεύεις να πάρεις ένα προπονητή, ο οποίος έσωσε μία χρονιά τον Ηρακλή. Πρόσεξε, πρόσεξε. Πέρσι όταν πήρε ο Παντελίδης στην ομάδα, η ομάδα ήταν τελευταία από όλων, η Τρίπολη, και την έβγαλε Ευρώπη. Ναι, μωρέ, τελευταία ήταν. Τι στην Ευρώπη τι έκανε. Τίποτα δεν είχε κάνει η Τρίπολη στην Ευρώπη. Εσύ δεν μας έλεγες, ρε πρώτη αγωνιστική, ότι η Τρίπολη ήταν πολύ καλή. Εσύ δεν μας έλεγες. Πού? Στην Τούμπα, τύπου. Ήταν. Τότε τι ήταν. Άλλο ήταν ο προπονητής. Τα αποτελέσματα είναι άλλα όμως. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Άλλα είναι τα αποτελέσματα. Έχασε να πούμε 10 μάτς το 90. Άλλο λέω εγώ. Και με πέναλτι. Δηλαδή εσύ διώχνεις τον Ερέρα που έκανε την προετοιμασία, έκανε το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Και θες να φέρεις έναν προπονητή ο οποίος έχει την ομάδα του στη ζώνη υποβιβασμού. Έτσι. Το βιογραφικό του δεν έχει τίποτα αμάνα μας στο παλμαρέ του. Έγινε με τον Ηρακλή που τον έσωσε. Τον από την Ξάνθη, τι η Παλμαρέ είχε. Ο Λουτσέσκου δείχνει τι τα αποτελέσματα, ρε φίλε, μέσα στο έκανε κύπελο. Με την Ξάνθη ο Λουτσέσκου. Πήρε ένα κύπελο. Και αυτός μπορεί να κάνει τα ίδια. Με τον Μπάουκ πήρε ένα κύπελο την πρώτη γωνιά. Στην Ξάνθη, ποιο ήταν το Παλμαρέ. Βρεάστε το στην Ξάνθη. Βρε στο Παλμαρέ. Τι έχει κάνει, δεν με νοιάζει. Μου λες τόση ώρα τι έκανε ο τέτοιο στην Τρίπολη. Σου λέω τι έκανε ο Λουτσέσκου στην Τρίπολη. Εγώ σου λέω ότι ο Λουτσέσκου στον Μπάουκ θεωρείται ω τώρα πετυχημένο. Στην πρώτη χρονιά χωρί να κάνει προετοιμασία έχει πάρει double. Κύπελο. Double δεν πήρε. Double πήρε. Κύπελο πήρε. Πρωταθλητή είναι ο Πάο. Αν πήρε, θα έπαιζε πρωταθλητή. Double πήρε. Double. Και φέτο πάνε να κάνει. Double πήρατε σε καμιά κάβα. Πήρατε ένα double και πήρατε. Και πάνε να κάνει και το δεύτερο double φέτο. Triple θα κάνει. Έτσι. Άμπραβο. Διαπραγματεύεσαι πάλι. Ναι. Ακούω για ένα όνομα Πετράκης, ο οποίο είναι στα Γιάννενα προπονητή που τα Γιάννενα παίζουν το χειρότερο ποδόσφαιρο στην πρώτη εθνική. Αυτό συμφωνώ. Δηλαδή έδιωξε ένα προπονητή. Με συγχωρεί. Έδιωξε ένα προπονητή και δεν ήσουν έτοιμο. Αυτά να έχεις από πίσω άλλο να. Δεν το διώχνεις τον προπονητή όταν δεν έχεις καβάτζα. Το σχόλιο μου το άκουσες ή το άκουσα, άλλο. Το τι άκουσα. Λες αυτά που λέω εγώ. Το λέω. Άκουσα. Καλά λέω. Πλάκα μου κάνεις μωρέ. Ουλίτιδα. Ο Κεριδόνα. Λοιπόν, λέω και ξαναλέω και το κλείνουμε με αυτό. Κανένα από τα ονόματα δεν μας αντιπροσωπεύουν αυτή τη στιγμή αυτά που ακούγονται σαν Αριανούς. Γιατί δεν το λες. Το είπα, τι να πω. Θα πετάξω σκούφια αν έρθει ο Παντελίδης. Τη δεδομένη χρονική στιγμή χρειάζεται ένας άνθρωπος που ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Ούτε ο Πετράκης εμένα μου άρεσε. Δεν βάζω εγώ τα λεφτά, δεν παίρνω εγώ την απόφαση. Εγώ είμαι φίλαθρος Παύλα, ο παδός του Άρη. Μάλιστα. Γιατί εσένα σε ρώτησε ο τέτοιος αν ερχόταν το Λουτσέσκου. Σου είπε Τάσο. Α, καμπάλα που το θυμήθηκα. Το Λουτσέσκου όταν ήταν να έρθει, στην Μπούκα τον είχατε το Λουτσέσκου. Ή κάνω λάθος. Η άμπαλη. Όσοι νιώθουν από ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είχε στην μπούκα του Λουτσέσκου. Όταν ήρθε, λέω, δεν υπήρχαν και ανακοινώσεις κατά του Λουτσέσκου. Όσοι νιώθαν από μπάλα. Άσε τι νιώθαν, λέω όταν ήρθε. Τι έπαιζε, την μπάλα έπαιζε η Ξάνθη με τον Λουτσέσκου. Ναι, μπαλάρα έπαιζε. Πάει καλά. Ναι. Λέω εγώ όταν ήρθε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ δεν υπήρχαν στραβομουτσουνιάσματα. Ναι, υπήρχαν κάποια. Αυτό σου λέω. Κάποια. Όχι κάποια, πολλά. Κάποια, λίγα. Και ανακοινώσεις κάποιες υπήρχαν. Λίγα. Άλλο μετά τι έκανε. Όταν έφυγε ο Σκεπάνοβιτς, ο Στεφάνοβιτς, πώς το λέγανε Σκεπάνοβιτς, πώς το λέγανε αυτός. Ούτε το θυμάσαι πώς το λέγανε. Τι είναι Σκεπάνοβιτς το λέγανε. Σεβίτς θέλει, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι, όταν έφυγε αυτός, ανέλαβε την ομάδα και πήγε πάρα πολύ καλά. Λέει ο Γιώργος ο Μελισσοκόμος. Τι λέει ο Μελισσοκόμος, να ετοιμάσει τα 2 κιλά πέσα. Από τα επιτροπικά. Την προηγούμενη φορά που η Μπάγερν έπαιξε με ελληνική ομάδα. Γιατί παίζει τώρα Μπάγερν ΑΕΚ. Που φορούσε κίτρινο μαύρα, έριξε 6. Λες τρέγια μου να αναβιώσει το τρομερό σνακ Λουκατόνικ. Να έρθει από εδώ. Και να φέρει, όταν θα έρθεις και τα 2 κιλά μέλι να τα φέρεις. Γιώργη, το έχω ακόμα το συλλεκτικό κασκόλ της Μπάγκερ εκείνης εκπομπής. Πώς να μην το έχει. Ναι. Και ο Μπουγάτσας πιστεύω ότι έχει τα μαχαιροπύρουνα
από τα λουκάνικα. Με το σουτζούκ λουκού που σου φέραμε. Εξαπλάτανο. Το σουτζούκ λουκού. Λοιπόν. Έλα, πάμε, τελειώσαμε. Θα τα πούμε αύριο. Δεν έχουμε εκπομπή, συγγνώμη. Αύριο θα είμαι εδώ στούντιο εγώ για την περιγραφή του αγώνα Βίδι ΠΑΟΚ 8 παρα 5. Είναι ο Σταύρος ο Κόλκας με το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24 Αποστολή. Απευθείας από το γήπεδο της Ουγγαρίας. Βίδι ΠΑΟΚ στο στούντιο Τάσος Τρέγιας. Θα τα πούμε μέχρι και τις 10 μίνιμουμ. Με όλη την περιγραφή του αγώνα, με συνεντεύξεις τύπου, με δηλώσεις ποδοσφαιριστών και τα παραλυπόμενα θα υπάρχει νομίζω και pre-game με Κωστή Τσατσαρό. Αν δεν απατώμε. Υπάρχει, αφού ναι, το διαφημίζουμε κιόλα. Μπράβο. Λοιπόν, θα διαβάσει εκεί. Να διαβάσω πρώτα εγώ. Να πω ότι για. Πάρε μία ανάσα και δύο πάρε. Λοιπόν, αυτά. Αύριο είπαμε Βίντι ΠΑΟΚ εδώ 8 παρα 5. Κόλκα Τρέγια εδώ στο στούντιο. Παρασκευή 10 ως 12. Παρασκευή 10 ως 12 εδώ με Ράδιο Μαρμίτα. Ξανά θα συντονιστείτε όλοι σας. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρέγια, από Ζάχο Ντρούλιν και Ιωάννη Ζάτση τον Ιχολίτη μας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλαντερ. Νίκος Παπαδόπουλος. Νίκος Μοσχοβίτης, τα παλικάρια εδώ, το Παοξάκι και τα Αριανάκη του Λίμπερο έχουν πάρα πολύ σημαντικά να σας πούνε και να σας κρατήσουν όμορφη συντροφιά έως τις 12 που θα λάβει σκυτάλι ο Ταρζάν του Λίμπερο με τη ζούγκλα του ο Γιώργος Ζαγόρας για να τον ακούσετε άλλο ένα βράδυ. Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.